Σε ημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Αν μα ακούτε λίγο περίεργα, είναι γιατί είμαστε εκτό τούντιο, ρε παιδιά. Αν μα ακούτε έτσι κάπω με μια διάθεση διακοπών, λίγο διάθεση resort, λίγο έτσι πιο ανάλαφρου, ίσω. Είναι γι' αυτό. Όσο μα αφήνουν βέβαια ανάλαφροι να είμαστε τα γεγονότα, γιατί δεν τολμάζει, ρε παιδί μου, έναν ύπνο παζακάνει, να Σηκώνησε το πρωί και έχει γίνει ο χαμό του χαμού. Θα τα πούμε σε λίγο. Προ το παρόν να σα πω μια γλυκιά καλημέρα. Έτσι να Ξεκινήσουμε. Είναι το ξεκίνημα μια καινούργια εβδομάδα. Είναι Δευτέρα. Ε, βέβαια, σωστά δεν βέβαια, τα λέω, βέβαια. γιατί έχουμε αρχίσει τώρα λίγο πριν τι διακοπέ. Έχουμε αρχίσει και τα χάνουμε λίγο. Τι ημερομηνία είναι, μέχρι και τι μήνε, μην σου πω. Ναι, λίγο τα μπλέκουμε τώρα τέλη Ιουλίου, φτάσαμε 24. Είναι αυτή η τελευταία εβδομάδα. Έχει και 31 ο μήνα, την άλλη Δευτέρα. Έχει και 31, που σημαίνει ας ότι ας δεν τελειώνει αυτή με τίποτα. Είναι η τελευταία εβδομάδα και μετά Αύγουστο. Αύγουστο. Είναι λοιπόν Δευτέρα, όπω είπε ο Βασίλη, 24 Ιουλίου. Να πούμε χρόνια πολλά στη Χριστίνα, στη Χριστιανά, στην Κρίστα και στον Αθηναγόρα που γιορτάζουν σήμερα. Μην με ρωτά για τι Χριστιανέ. Δεν έπλεξε. Είναι το εορτολόγιο. Όποτε <laughs> <laughs> θέλουν. Χρόνια πολλά Οποτε... Χριστιανέ. πολλά. Uh, είναι το Μαπεσό φυσικά αυτό που ακούτε. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο είναι ο Βασίλη Βλάχο. Η Ιωάννα Λαίου είναι αυτή που σα καλημέρισε. Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Έρχεται και το αγόρι μα αυτό το ταλαιπωρημένο νιάτο που τον δέρνουν θάλασσε, πλοία, αεροπλάνα, mm -hmm, μπαλοθιέ mm -hmm. πέφτουν. Ε, είναι αυτό το καρτούν. Πιστέψτε που με. Όπου πάει, φεύγει ο ήλιο, ακολουθεί το σινεφάκι <laughs> και τσουφ, 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 <laughs> το ρίχνει από πάνω. Αυτό είναι ο Δημήτρη Ουγγαρέζο. Τον περιμένουμε να έρθει σήμερα. Καλώ ερχόταν των πραγμάτων. Πρώτα ο Θεό Παναγίτσα μου θα είναι εδώ και είμαι σίγουρο ότι έχει να μα πει. Τρελέ ιστορίε από την Κρήτη που ήταν. Βέβαια. Γιατί παρουσίαζε... δεν έχουμε εμεί ιστορίε χθε που ερχόμασταν. Θα σα τα πούμε, παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Μα τύχανε τα πάντα. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα θέματα τη επικαιρότητα, γιατί έχουμε πάρα πολλέ φωτιέ δυστυχώ. Συνεχίζονται όλε οι φωτιέ στη Ρόδο. Βέβαια, έχει... είναι πάρα πολύ δύσκολη και η κατάσταση. Έχουν καινοθεί πολλά χωριά. Βλέπαμε συνεχή μηνύματα είναι από το μέρα, στη Ρόδο. Είναι πέμπτη μέρα, νομίζω, ότι είχαν ξεκινήσει φωτιέ την ημέρα που είχαμε και στην Αθήνα, στα. Στην Ανάβησο κάτω και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Έχουμε επίση στην Κέρκυρα. Στα social media έβλεπα και όλα σπίτια πάρα πολλέ φωτογραφίε που λέει και για το όλο το νησί. Έχουμε στην Κάριστο, όπω είπαμε, στη Ρόδο και στην Ηλίκη. Ε, θα σα έχουμε πληροφορίε γενικότερα μέσα στη μέρα. Αλλά να σα πούμε πού βρισκόμαστε, ρε παιδιά. Ε, ναι, Γιατί κάθε παιδί μου... χρόνο έχουμε πει ότι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου μέχρι να κλείσουμε τη σεζόν, τη σεζόν τη δική μα που λέμε εμεί, έχουμε πει να φεύγουμε να πηγαίνουμε κάπου εκτό. Ε, και πού ήρθαμε. Και πού ήρθαμε, παιδιά. Είμαστε στην Κιλίνη ναι, για αρχή ναι. να πούμε, στην Πελοπόννησο. Ριβιέρα Olympia ένα aqua park, γκρεκοτέλ, mega resort. Και αυτό που λέμε mega resort το εννοούμε. Είναι το απόλυτο ελληνικό resort. Είναι τέσσερα μοναδικά ξενοδοχεία σε ένα. Τέσσερα είναι τελικά. Είναι τέσσερα. Ε. Ωραία. Γιατί από χθε το ψάχνω, κοιτάω δεξιά, <laughs> βλέπω, κοιτάω αριστερά, βλέπω, κοιτάω πίσω άλλε εγκαταστάσει, μπροστά κάποιε άλλε εγκαταστάσει. Είναι και τεράστιο. Δηλαδή ναι, με το ναι. που μπαίνει μέσα στην είσοδο, νομίζω ότι. Απλά μπαίνει σε ένα, χωρι... σε ένα άλλο χωριό. Μια από αυτό... πολιτεία είναι. Σε μια είναι. πολιτεία. Α, μόνη τη. Είναι καταπληκτικό. Εδώ θα βρείτε και ξενοδοχεία. Έχει και πολυτελέστατε βίλε στη θάλασσα. Έχει, έχει, έχει. Αμέτρητα εστιατόρια. Αμέτρητε πισίνε. Αμέτρητε πισίνε. Δηλαδή, εχθέ που δεν είχαμε και πολύ κουράγιο μετά το ταξίδι και κάναμε μία βόλτα. 4-5 τι πετύχαμε. 4-5 τι πετύχαμε. Χωρί να έχουμε απομακρυνθεί και ιδιαίτερα από το σημείο μα. Και να πάμε και πάνω στα πάρκτα αυτά τα. Έχει να πάμε και στο Aqua Park, το οποίο πάμε. είναι τεράστιο με τι νεροτσουλήθρε. 20.000 τετραγωνικά μέτρα Θα τα περπατήσω όλα στο λέω Όλα, έχει πάρκο σπορ <laughs> έχει, δραστηριο... έχει πάρκο δραστηριοτήτων Το οποίο είναι 40.000 τετραγωνικά μέτρα Και εκεί πρέπει να πάμε Το παιδάκι σου αντέχει γιατί θα είναι το άλλο θύμου για όλα αυτά θα Το πάρω παιδάκι το παιδί. όχι απλά αντέχει <laughs> Να δω εμείς πως θα τη βγάλουμε ε, Έχει δάση, έχει εκπληκτική παραλία Τεράστια παιδιά κάτω Με φοβερά νερά είναι και από ό,τι είδαμε έτσι στις, εικόνε, πρώτες εικόνες, είναι ιδανικό για οικογένειες. Βέβαια. Τα παιδάκια εδώ είναι ο παράδεισός τους, έχουν να κάνουν τα πάντα και το κυριότερο είναι ότι δεν χρειάζεται να βγεις και εκτός resort να κάνεις κάτι. Δεν, δεν θέλεις να βγεις εκτός resort, όλα μία... είναι εδώ. Νομίζω ότι και μία εβδομάδα να έχεις κλείσει να μείνει, δεν προλαβαίνεις να το γυρίσει όλο. Όχι με τίποτα, εμείς θα βγάλουμε πρόγραμμα. <laughs> Μόλις τελειώσει η εκπομπή <laughs> θέλω να έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για να τα προλάβουμε όλα. Ωραία. Βασίλη Βλάχο βγάλει το πρόγραμμα, ωραία, γιατί εγώ δεν ωραία. είμαι καθόλου καλή σε αυτά και είναι και να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα. Θα βλέπετε κατά διαστήματα που θα ανεβάζουμε και φωτογραφίε στα social media μα να σα δείχνουμε όλο αυτό που ζούμε εμεί εδώ. Και εννοείται ότι ό,τι ευχαριστιόμαστε εμεί θέλουμε να το ευχαριστιόσαστε κι εσεί. Έχουμε δώρο, εννοείται, διαμονή εδώ στο Κιλίνι, στην Κιλίνη, στην Πελοπόννησο, σε αυτό το φανταστικό ριζόρ της Γκρεκοτέλ, που η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε και κάτι λιγότερο. Η Γκρεκοτέλ μας έχει συνηθίσει ε, και στην πολυτέλεια και στην ευκολία και στην άψογη εξυπηρέτηση και στους χαρούμενους ανθρώπους και στους υπέροχους χώρους. Οπότε λοιπόν δεν περιμέναμε να βρούμε κάτι λιγότερο. Και αυτό που ζούμε εμείς και θα ζήσουμε για μία εβδομάδα που θα είμαστε εδώ μέχρι την Παρασκευή, θέλουμε να το ζήσετε κι εσείς. Οπότε έχουμε My Radio My Getaway εδώ στην Κιλίνη. Είναι ρε παιδί μου αυτό που μόλι μπει κατευθείαν το νιώθει διακοπέ. Δεν έχει προλάβει να ξεκουραστεί, αλλά ήδη σου το μυαλό σου και αυτά λίγο αδειάζει, ρε παιδί μου. Ε είναι ε και το μέρο αυτό το μοναδικό που λέει και η Βασιλική, η οποία με το που ήρθε χθε πέφτει στην καρέκλα και λέει: Τι ενέργεια είναι αυτή, τι μέρο είναι αυτό τρομερό. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει στην Κρικοτέλ. Πρέπει να έχουν. Είναι μελετημένα τα μέρη που έχουν τα ξενοδοχεία, γιατί το έχουμε ζήσει και σε άλλα ξενοδοχεία τη Κρικοτέλ. Είναι ρε παιδί μου ησυχαστήριο. Ενώ έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα έχει πολύ πάρα κόσμο. Έχει πάρα πολλά παιδάκια. Έχει, γίνεται παιδιά χαμό στο ξενοδοχείο. Αισθάνεσαι μια απίστευτη ηρεμία. Το βράδυ κοιμήθηκα με ανοιχτή μπαλκονόπορτα και μπένα αεράκι. Θηρείο το έκανε. Το ε. έκανα, ναι, ναι, ναι. Ήθελα πάρα <laughs> πολύ να το κάνω. Και εδώ ρε, παιδί μου, είναι τόσο όσο η δροσιά. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό στην πόλη τώρα. να αφρικάρει και με τα κουνούπια και αυτά εδώ, είναι τόσο όσο το ευχαριστήκα. πολύ. πει στην πόλη, έτσι και αφήσει ανοιχτό το παράθυρο θα ξυπνήσει κανένα αγκαλιά, δεν είναι. Ναι. Α ναι. Όχι τέτοια γκάλια. Συμβαίνει αυτό τη πόλη. Όχι τέτοια γκάλια. Γιατί έχει τέτοια μοναξιά στον κόσμο, Ιωάννα μου. Όχι Αφήσου τέτοια γκάλια. Αφήστε ρηχτέ τι βαλκονόπορτε. <laughs> δεν ξέρετε ποτέ. Μακάρι να ήταν τέτοιε αγκαλιέ. Όχι, δεν είναι τέτοιε αγκαλιέ. Είναι τι ξέρει. Α, α, α παρεξήγηση. Ναι, να ναι, σταδιάσουν και λίγο, να σταδιάσουν ναι. το σπίτι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και την Παρασκευή. Θέλουμε να σα έχουμε παρέα μα. Θα σα ενημερώνουμε φυσικά για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω. Θα σα πούμε και για τη δική μα περιπέτεια εχθέ με το Βασίλη. Εμεί, καλά να βέβαια, πάμε για τραγουδή και ερχόμαστε για να πούμε περισσότερα. Είναι από τι διασκευέ που είναι από τι αγαπημένε μου συγκεκριμένη με το που την άκουσα. Νίκο Καρβέλα, φυσικά, από τα πιο ωραία τραγουδία που έχει γράψει το Λευτέρη Πανταζή. Το πήρανε με την Αναβίση, το πειράξανε πάρα πολύ ωραία και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Αν είδα καλά, έχουν κάνει και ένα τύπου βίντεο κλειπ καινούριο. Κάνει. Το οποίο είναι στο σπίτι τη ε, Αναβίση και στην κουζίνα από τη είδα. Αυτό το σπίτι το έχουμε δει σε τόσα βίντεο ναι, που νομίζω ναι, ότι ναι, 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 ξέρουμε μέχρι πέξω. και την τελευταία του γωνία. Ναι, ακριβώ. <laughs> <laughs> Παλιά το βλέπαμε πάρα πολύ και σε συνδέσει σε εκπομπέ σου θυμίζω Βέβαια. στην πισίνα να παίξω με την Ελένη για τα Είναι σχετικά. Είναι η κουζίνα με την Πέτρα. Η γνωστή ξύλινη <laughs> Πέτρινη κουζίνα. <laughs> ναι, 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 ναι. Η οποία κάποτε είχε και μια κουμτέλ. Μπορεί να ήταν εδώ από την Ανίτα. <laughs> Σίγουρα. Πρέπει να είχε περισσέψει από την εκπομπή και σου λέει: Άννα μου, mm. δεν την παίρνει λίγο οικογένεια πέρα. Μια οικογένεια είμαστε. ζεστά στάρι τα ποδαράκια στο χειμώνα κι εσύ. <laughs> λοιπόν, εδώ είμαστε. Μάι, Ρίτ 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είμαστε στην Κιλίνη, είμαστε στην ε, Πελοπόννησο, σε αυτό το ωραίο φανταστικό resort Riviera Olympia Aqua Park Greek Hotel Mega Resort, που αποτελείται από τέσσερα ξενοδοχεία. Θα σα τα πούμε όλα σε λίγο αναλυτικά. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, προ το παρόν, καλοκαιριστέ μου, καλώ ήρθατε και εσεί. Είναι εδώ των ανθρώπων που βλέπουν το καλοκαίρι σαν τρόπο ζωή σω είσαστε κι εσεί ένα από αυτού. Όπω και να έχει, το CEU καλοκαριστέ σα προσφέρει απεριόριστα data για ένα μήνα με 10,9 ευρώ και για πρώτη φορά μοναδικέ προσφορέ που θα σα φτιάξουν όλο το καλοκαίρι. Mm. Ανακαλύψτε το στο My CU app ή σε κάθε κατάστημα τη Vodafone. Γιατί όπω ξέρει, δεν ξεκινά να πα ούτε διακοπέ και κυρίω δεν ξεκινά να πα κάμπινγκ αν δεν έχει απεριόριστα data, το ηχιάκι σου από δίπλα. Καλέ, είσαι σοβαρό. Παλιότερα φτιάχναμε τη βαλιτσούλα. Λέγαμε μαγιό να πάρουμε. Mm. Εσόρουχα να πάρουμε. Αντικουνουπικό το πολύ. Αντικουνουπικό. Κάτι αυτό. Ένα φαινιστήλ για τα τσιμπήματα. Τώρα πρώτα λε. Κάτσε να φτιάξω λίγο το κινητό να βάλω. Δεδομένα Ράκο. με τη σέσουλα. Να έχω σειρέ. Να, έχω... να έχω δεδομένα. <laughs> να έχω μια μουσική. Να έχω τα πάντα μου και μετά φτιάχνει και τη βαλίτσα. Πα διακοπέ και τσακώνεσαι με την παρέα ένα βράδυ. Να μην έχει τη σιρούλα <laughs> τε... σου να δει. να ακούσει <laughs> τη μουσική σου την αυτή. Να πει αδερφέ. Θα βάλω κάτι ένα ωραίο <laughs> Όλα τυχαίνουν. να έχει από δίπλα σου τι μουσικούλε, αυτά τι σειρέ, να κάνει τη δουλίτσα σου. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Να πούμε καλημέρα και στου ε, μάπε που έχουν στείλει τα μηνύματά του από πρωί-πρωί στο 6 9, 8, 104 104 και 6. Βέβαια, καλημέρα να πούμε στο Βαλάντι που έχει στείλει πρώτο και καλύτερο 6 και 59, τυπικό μάπα. Καλημέρα. Καλημέρα στον Ανδρέα μα που λέει καλά να περάσετε. Καλημέρα, μάπε μου. Καλημέρα και στον Παντελή. Στο Λάμπρο, καλημέρα. Α, η Αθηνά μα ε, λέει είναι η 7η μέρα που καίγεται η Ρόδο. Uh, okay. Προχθές την πέμπτη μέρα επιτέλους έφτασε και ένα αέρια βοήθεια από άλλες χώρες. Ε, έχει φτάσει συνδρομή και από άλλες χώρες. Γενικότερα η... έρχονται, έρχονται, έρχεται βοήθεια από το εξωτερικό και από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, άκουγα τώρα, είναι φυσικά. Ήταν ένα θέμα το οποίο είδαμε πάρα πολύ να παίζει και στην επικαιρότητα στα ξένα μέσα, ήδη φωτιές από την Αθήνα, τώρα και στα νησιά. Ε, Α ελπίσουμε και οι άνθρωποι ότι θα μπορέσουν σήμερα τουλάχιστον να θέσουν κάποια μέτωπα έτσι σε έλεγχο. Α, να, ορίστε, η Αθηνούλα κάνει τα παραπονά τη, λέει 6 και 5 έστειλα. 6 και 5 είναι πάρα πολύ νωρί. Καλά, 6 και 5 δεν είχαμε σηκωθεί ούτε εμεί. Αλήθεια, ε? <χει> ε. το, το, το εκμεταλλεύτηκε που ήμασταν εδώ και το τσίπησε λίγο παραπάνω. Εκμεταλλεύτηκα την απόσταση ας πούμε, που κάνω στην Αθήνα και θέλω ένα μισάωρο να έρθω στη δουλειά. Ε, τώρα επειδή είμαστε δίπλα στα δωμάτια, λέω Α κάτσω. Βέβαια ξύπνησα. Ξύπνησες. Το ρολόι, παιδιά, δεν αλλάζει. Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω: 5 και 20. Γαρίδα το μάτι. Ναι. Αλλά λέω: Α κάτσω λίγο να το απολαύσω. Μην σηκώνομαι όπω το σκοτωμένοι να ετοιμαστώ να κάνω νάρα. Οπότε λοιπόν στο το εκμεταλλεύτηκα. Στο ξύπνημα λίγο. υπάρχουν τρει τύποι ανθρώπων. Μίλησε μου. Mm -hmm. <laughs> Η Βασιλική είναι ο νούμερο δύο. Στο λέω από τώρα, από το γέλιο του φαίνεται. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο ξυπνάει με την πρώτη. Ακούει το ξυπνητήρι, το ξυπνάει εντάξει. Είναι ελατήριο. Αυτός, ελατήριο. Είναι αυτό που κάνει τα σνουζ, τα αυτά. Αυτή mm -hmm. είμαι εγώ. Ναι, ξέρει, αναβολή, αναβολή, αναβολή. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι ο άλλο ο οποίο ξυπνάει δέκα λεπτά πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Από μόνο του. Ναι, το έχει δει αυτό. Και αυτό το έχω. Αυτό είμαι εγώ. Ναι, ναι, εγώ είμαι ο δύο και τρία. Γιατί, δύο και τρία μαζί. <laughs> Εσύ από ξυπνά από μόνο και να πατήσει σνουζ από πριν. <laughs> Παιδιά, είναι τρελό δεν είναι το δύναμα στα καλά μας καθόλου. Επίσης, έχεις 15 ξυπνητήρια. 15. 5 και 20 και 22 και 23. 25 και 27 oh, και 28, Λέω, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Εγώ το έχω κόψει αυτό. Έχω πει ότι behave yourself, έτσι είπα. <laughs> oh, δεν είπα ότι θα πειθαρχήσω, θα, θα βάζω ένα ξυπνητήρι δεύτερο και θα ξυπνάω με αυτό. Καλά κάνει. Γιατί αλλιώ ξέρει, παιδί μου, βασανίζεσαι και μετά λε να βάλω και λίγο νωρίτερα, να βάλω και λίγο αργότερα. Δεν βρίσκω. Άμα, βοηθά, παιδί μου, είναι να σηκωθεί πεντέμιση ώρα, τι να σε σώσει, το, το σούν, σε σούσε ούτε τίποτα. Αλήθεια είναι λοιπόν, αυτό. είμαστε εδώ στην Κιλίνη στην Πελοπόννησο, όπω σα είπαμε, σε αυτό το φανταστικό το ελληνικό ριζόρτ, η Olympia Olympian Aqua Park Greco Tele Mega Resort. Έχει πάρα πολλά. Είναι τέσσερα ξενοδοχεία. Mm. Ε, εμείς είμαστε στο Olympia Oasis Aqua Park. εδώ ε, είμαστε. Ε, δεν εδώ είναι είμαστε. το τέλειο, τέλειο οικογενειακό καλοκαίρι, παιδιά. Στις μεγάλες παραλίες της Κιλίνης. Είναι ατελείωτη παραλία. Αν κατέβεις κάτω... Δύο χιλιόμετρα 2 σου λέει. Δύο χιλιόμετρα. Θέλω ε, είναι... να τα περπατήσουμε όλα. Και τα δύο, ναι, 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 ναι μου. Ναι, ναι. Πάνω σε μία παραμυθένια μου, δια μπράβο, δύο, χιλιόμετρα. Ένα ξενοδοχείο, μία μαγική σκηνή γεμάτο θάλασσα, άμμο, πισίνε. Ε, Καταρχά έχει ανοιχτού ορίζοντε, βλέπει τα πάντα. Τα πάντα. Και σε τα όποιο πάντα, δωμάτιο όμως. και να είσαι, αυτό είναι το φανταστικό εδώ, σε όποιο δωμάτιο και να είσαι, βλέπει θάλασσα. Έχει μπροστά ανοιχτό σάρα, παιδί μου, δεν είναι, ξέρει, αυτά τα κολλημένα τίποτα. το ένα δίπλα στα άλλα καθόλου. Και είδαμε χθε και κάτι αλογάκια. Τι φάση, πρέπει να πάμε να εξερευνήσουμε τη γη. Έχει ένα πάρκο δραστηριοτήτων και νομίζω ότι κάνουν και μαθήματα. Σταμάτα. Ναι, 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 ναι. Α, γι' αυτό είδε χθε τι ωραία ήταν. Την ώρα που έπεφτε ο ήλιο, που κάνανε που τη κάνανε βόλτα τις κάτω βόλτες. με τα λογάκια, Ναι. Ατελείωτε πισίνε, βεράντε, εστιατόρια. Έχει τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και θα σα πούμε και για τα υπόλοιπα ξενοδοχεία. Ειδικά τα εστιατόρια, θα σα μιλήσουμε με προσωπική άποψη, αφού τα δοκιμάσουμε ένα-ένα, θα βάζουμε αστεράκια. Έχουμε βάλει ήδη αστεράκια. Πες ναι, βάλαμε, βάλαμε τα πρώτα μα, τα, πρόσταμα, τα, τα πρώτα στέρια, μας αστεράκι, βέβαια. Γιατί για ένα πράγμα που φημίζει την Κρικοτέλ, είναι για το εκπληκτικό φαγητό τη. Mm -hmm. Όπου και να πάτε, σε όποιο ξενοδοχείο και να πάτε, είναι και αυτά φρέσκα τα υλικά. Είναι και η μεγάλη ποικιλία. Αυτό ρε, παιδί μου. Αυτό είναι λίγο παραπάνω. Έχει για όλα πραγματικά τα γούστα τα πάντα. Για παιδάκια, για ό,τι θε Βέβαια. Κάτι... Ό,τι, ό,τι, ό,τι ελληνική κουζίνα είχε, ιταλική, τα πάντα. Έχει τα, πάντα, πάντα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι δηλαδή να, να πει: Δεν θέλω να κάνω τίποτα στι διακοπέ μου, παιδί μου. Θέλω να πάω σε ένα μέρο που να μην χρειάζεται ούτε να μαγειρεύω, ούτε να. Εδώ είναι, κατα... είναι το κατάλληλο. Ε, γι' αυτό δεν προσέχαμε και όλο το χειμώνα, ρε παιδί μου, για να βάλει τώρα. Εσύ, α πούμε, μπορεί να βάλει δύο κιλά χωρί να το σκεφτεί. Καν. Άντε καλέ. <laughs> <laughs> ούτε να το σκέφτεσαι. Όχι, όχι, θα το ρίξουμε έξω, δεν υπολογίζουμε τίποτα. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό, γιατί εχθέ τα είδαμε όλα με τη ζέστη. Ε, κάποια στιγμή, νομίζω, χθε το μεσημέρι που ερχόμασταν εκεί μετά τη μία. Είχε πάνω από 40 βαθμούς. Είχε και 44 κάποια στιγμή έγραψε το αυτοκίνητο. Οπότε... Καλά, α μην μιλήσουμε για αυτό το αυτοκίνητο ναι, χθε. Α μην μιλήσουμε, μιλήσουμε για αυτό, αυτό, αυτό το αυτοκίνητο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έχουμε να σα πούμε τρελή περιπέτεια με το mm. Βασίλη. Εχθέ, προ το πάνω θέλω να σα πω ότι έχουμε στην παρέα μα και το Μιτζή γιατί τώρα, ειδικά που είμαστε εδώ, θέλουμε τα αντιλιακά μα και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την επιδερμίδα μα από τον ήλιο. Τίντ sunscreen με δίκτυ προστασία 30. Μη λιπαρή αντιλιακή κρέμα προσώπου με χρώμα για γρήγορα απορρόφηση και ματα αποτέλεσμα, ειδικά με αυτή τη ζέστη που έχει αυτέ τι ημέρε, αν δεν είχε ματ. Ε, αντιλιακό, γινόταν το πρόσωπο σαν Ναι, γινόταν αυτό, ξέρει που. Γλίτσα. Και μαζί γλιτσούλα. Όχι. Με το συγκεκριμένο αντιλιακό, το ξαναλέω, tint sunscreen με δίκτυ προστασία 30 του Tommy έχετε τα πάντα. Ε, το χρώμα προσαρμόζεται, και έχει και χρώμα και αφομεώνεται κατευθείαν με την επιδερμίδα. Έχει ε, ένα φανταστικό συνδυασμό αντιλιακών φίλτρων και δραστικών αποστεύει. Έχει εκεί, εκχύλισμα tamarit seed, βιταμίνη ε, που αυτό σημαίνει ότι και προστατεύει το δέρμα και του δίνει λάμψη και βοηθάει στη μείωση των πανάδων και απαλύνει την εμφάνιση των ρητίδων. Έχετε δηλαδή σε ένα αντιλιακό ό,τι χρειάζεται για το πρόσωπό σας. Μπείτε τώρα το mg.gr να το ανακαλύψετε κι εσείς. Πάμε για τις μουσικές μας. Επιστρέφουμε Βέβαια. σε λίγο με φανταστική περιπέτεια από χθε. Αυτό ακριβώς λες όταν μπαίνει στην είσοδο του Riviera Olympian Aqua Park Greco Hotel. Μέγα oh, my oh my gosh. Αυτό ακριβώς. Το απόλυτο ελληνικό resort. Εδώ βρισκόμαστε. Εδώ θα έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε μέχρι και την Παρασκευή. Και όπως σας είπα, όταν εμείς ανακαλύπτουμε ένα εκπληκτικό μέρος, θέλουμε να το απολαμβάνετε κι εσείς. Βέβαια. Οπότε λοιπόν μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί σας έχω Έχουμε My Radio, My Getaway στην Κιλίνη, εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε κι εμείς. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Σάκη Τράσκα. Είναι ο διευθυντής ε, εδώ στο ξενοδοχείο που είμαστε εμείς. Ε, ο άνθρωπος έχει κάνει από την πρώτη στιγμή που τα πατήσαμε πάντα. το πόδι μας, έχει κάνει τα πάντα. Και τον από τον πρώτο άνθρωπο που συναντήσαμε στην είσοδο και μα είπε πού να κατατοπιστούμε περίπου με το αυτοκίνητο, γιατί δεν ξέραμε πού να πάμε από τα τόσα κτίρια και τι εγκαταστάσει. Βέβαια, είναι πάρα πολλέ εγκαταστάσει, είναι πολλά τα ξενοδοχεία. Είναι το Aqua Park, έχει πάρκο δραστηριοτήτων. Μιλάμε για πολλά τετραγωνικά μέτρα. Ε, το Aqua Park, μην μου το ξαναπεί γιατί απλά δεν το ξεχνάω, είναι το πρώτο πράγμα <laughs> στο μυαλό μου. Είναι και 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Οπότε λοιπόν δεν γίνεται να μην το, ξε... το ξεχάσει. Είπαμε... Εκεί μέσα θα με ξεχάσετε και θα με πάρετε Παρασκευή. Πόσε ώρε πιστεύει θα κάνουμε εκεί μέσα. Όσε επιτρέπετε. <laughs> <laughs> Μέχρι να κλείσει <laughs> να μα διώξει. Να κλείσει, ναι. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, My Radio My Get Away, εδώ στην Κιλίνη, στην Πελοπόννησο που είμαστε. Ε, σε λίγο θα σα δώσω εγώ το σύνθημα για να στείλετε τα μηνύματά σα. Και εννοείται ότι έχουμε γενικότερα πάρα πολλέ ευκαιρίε για εσά. Μέχρι τότε στείλτε τι καλημέρε σα, τα μηνύματά σα στο Viber, στο 698-104-104 και 6 για ό,τι θέλετε. Η Μαρίνα λέει καλημέρα, παιδιά. Είδα στον ύπνο μου ότι από Σεπτέμβριο θα κάνατε εκπομπή για μία ώρα και μόνο. 4 με 5 το πρωί και πήρα τηλέφωνο συγχυσμένη, διότι σα ακούω τόσα χρόνια και θα σα έχανα. Έχουμε στείλει αυτή τη στιγμή τη Σεσίλια, την κόρη τη Ιωάννα, να το διαπραγματευτεί αυτό με το διευθυντή μα. <laughs> θα δούμε πώ θα πάει. <laughs> θα δούμε πώ θα πάει. Αλλά το 4-5 το πρωί το βλέπω λίγο δύσκολο. Επίση, αν είσαστε εδώ κοντά. Αν βρισκόσαστε κάπου στην Πελοπόννησο, στην ενώ εννοείται ότι μπορείτε να έρθετε και να τα πούμε για από κοντά. Ε, να σας συναντήσουμε, γιατί αυτή είναι η μεγάλη μας χαρά εμάς όταν βγαίνουμε έξω γενικότερα, εκτός στούντιο. Να ερχόμαστε σε επαφή, σε επαφή, με όλους εσάς. Με τους μάπες, με τα παιδιά που μας στέλνουν τα μηνύματα, με τα Βέβαια. παιδιά που συναντάμε και στο ξενοδοχείο. Ό,τι θέλετε, εμεί είμαστε εδώ. Α, και η Λιδία μα λέει ότι εγώ, παιδιά, έχω πάει στον Γκρεκοτέλα, Χαία Μπίτ. Mm -hmm. Ήταν υπέροχα. Τα δωμάτια είχαν θέα στη θάλασσα. Καταπληκτικό φαγητό. Α, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, ενδιάμεσα σνακ για τα παιδιά. Ναι, βρε, παιδί με αυτό είναι ότι υπάρχει μία σκέψη πίσω από όλο το πώ θα Περάσει καλά και εσύ και τα παιδιά. Παρέ νέων, ζευγάρια έχουμε δει. Τα πάντα, όλες τα τις τι. Τα πάντα. Συνεκρίες. Και εγώ επιμένω, επειδή έχω και το παιδί, α πούμε, επιμένω στο ότι είναι τεράστια ευκολία όταν έχει παιδιά, γιατί σου έχει πάρα πολλέ επιλογέ και στο φαγητό και στα σνακ. Στα πάντα στι δραστηριότητε, δηλαδή, λυσάν όλη μέρα και κάνει το βράδυ ύπνο χαρισάμενο. Ακούγεται εκεί. <laughs> ναι, ναι, ναι. Βέβαια, εμεί με αυτά που περάσαμε χθε και εμεί κάναμε ύπνο χαρισάμενο, πέσαμε νομίζω σαν πετρούλε έτσι τάξη στο Θεία, κρεβάτι. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Δεν λοιπόν, μα ήθελε χθε. Το είχαμε οργανώσει τόσο ωραία με το Βασίλη. Τι ώρα θα πάω εγώ να τον βρω από το σπίτι γιατί θα ερχόμασταν με το αυτοκίνητό του. Εγώ, την Άρτα και τα Γιάννη, να πως καταλαβαίνετε με το παιδί. Τίποτα, ε, όχι μήνυμα, λύσο. Όχι, δεν κατάλαβε. Τα μισά τα στο σπίτι γιατί δεν μπορούσα να τα κουβαλήσω. Καλά, Δεν θα χωράγανε. Το μακαρόνι, α πούμε, αυτό τη Σεσίλια mm -hmm, που έχω το mm -hmm. ροζ, το μακρύ. Δεν το πήρα. Έχει εδώ μακαρόνια πήρα μη Έχει... Σε θα βρει εδώ το φάει, στάκο. Φάει, Όχι, παιδί, παιδί μου, στάκο το... πάρει και στάκο θα βρει ό,τι θε. Οπότε λέω θα βρούμε ναι. εκεί. Οπότε λέω, παιδί μου, άσε αυτέ τι δύο τι τσάντε πίσω να πάρουμε αυτά τα απαραίτητα, γιατί δεν μπορώ να κουβαλάω κιόλα. Ένα άνθρωπο είμαι. Οπότε λοιπόν το είχαμε οργανώσει πάρα πολύ ωραία. Κουτάκια, όλα κουτάκια τα είχαμε κάνει. Και στο σπίτι του Βασίλη στο κολονάκι. Φορτώνουμε... Πάμε στην ώρα μα. Του λέω, θα φτάσουμε το ταξί. Θα έχει το αυτοκίνητο, του λέω, αναμένο με το air να μπουκάρουμε κατευθείαν να μα πιάσει ζέστη. Μπαίνουμε και ήταν, λοιπόν. όλα έτσι. ήταν όλα έτσι. Ήταν όλα έτσι εκτό από τα Είμαι Εγώ περιμένω από κάτω. Ξαφνικά βλέπω το ταξί. Κατεβαίνει ο Άννα υπέρολαμπρη πρωί-πρωί. Κατεβαίνει σε Σεσίλια βαλίτσε. Τα βάζουμε μέσα. Μπαίνουμε και είμαστε πανέτοιμοι. Ξεκινάμε, ξεκινάμε, ξεκινάμε. Ε, εν τω μεταξύ, παιδιά, λέμε: Αχ, τη δροσιά το air conditioning. Θα κάνουμε ονειρεμένο ταξίδι. Ε, βέβαια. <laughs> Σημειωτέων ότι αυτό έγινε χθε και το αυτοκίνητο το είχα πάρει από το συνεργείο την Πέμπτη το απόγευμα ακριβώ για το air conditioning. Μα δεν καταλάβει, να σα πω μάπω μου ότι μου διαφήμιζε το air conditioning του αυτοκίνητου μέρε. Ε, και θα πάμε τέλεια και το είπα, έχω πάει για service και, και θα είναι τι. Πάει και τέλειο. το παίρνει ένα γνωστό μου και ρωτάω πώ ήταν το air conditioning. Να το δοκιμάσει ο άνθρωπο. Πετάει παγάκια. Καλά, λέω, εντάξει, α μην πετάει και παγάκια. Έτσι ακριβώ. Πετάει παγάκια, μα είπε. Mm -hmm. Το παίρνω. Εγώ κάνω μία γύρα την Παρασκευή το βράδυ και τοπικά. Πετάει παγάκια, λέω και εγώ. Που μόνος μου είμαι πολύ ικανοποιημένο. Και έρχεται την Κυριακή. Μπαίνει ο Άννα μέσα. Λοιπόν. Ξεκινάμε. Τι ωραία ψήξη, τι καλά. Κάποια στιγμή. Ξεκινάει και αλλάζει αυτό και Αλλάζουμε. έρχεται λίγο ζεστό αεράκι, λίγο χλιαρό αεράκι, λίγο σκάμε τέλο πάντων. Εν τω μεταξύ το έχουμε πάρει χαμπάρι και οι δύο ότι γίνεται αυτό, αλλά δεν, δεν μιλάμε. μιλάει κανεί από του δύο γιατί περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό ναι. και θα ξανά το κρύο. Λέμε εντάξει, τώρα έχει και 45 βαθμού απ' έξω, με τα πολλά παιδιά ήρθε. Κάποια στιγμή όμω άρχισε και ρίχνει ε, μόνο καλοριφέρ. Κανονικότατα. Καλοριφέρ, ζεστό αεράκι, αφού το, το παίζαμε, αν είναι πιο καλό να ανοίξουμε τα παράθυρα ή να είμαστε με το ricοντίζον. Λέω, Βασίλη, του λω κάτι δεν πάει καλά με το ricοντίζον. Αρχίζουμε, πατάμε κουμπιά να το ρυθμίσουμε. Να το ρυθμίσουμε. Το βάζουμε στο ότο, το, βάζουμε, το κλείνουμε, το ξανανοίγουμε. Μόνο που δεν το φυσήξαμε. Τίποτα. Να κάνουμε έτσι αυτό το, το κλασικό το φ. Ούτε μπατσάκια του δώσαμε. Τίποτα. Τσέες, ούτε, μήπως... ούτε, το βαρέσαμε. Όχι, τίποτα. τίποτα. Κάποια στιγμή αυτό έκανε κάτι μικρό αλλαγέ Μεταξύ Λίγο κρύο έβγαζε, λίγο ζεστό. Με τα πολλά παιδιά κάθε φορά που πηγαίναμε για διόδια να σταματήσουμε, πάγο στο air condition. με το πέτα που... για με... με το... πέτα για παγάκια. παγάκια. Με το που φτάναμε στα δύο, σταματάγαμε. Πέταγε παγάκια. Λέω κι εγώ, είναι θέμα ταχύτητα. Λέω, θα πάμε ρε παιδί μου πιο έτσι αργά. Αυτό, μήπω δεν αποδίδει το air condition μαζί με το αυτοκίνητο σε πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όχι όμω. Το αυτοκίνητο αποδίδει air condition με το συμπλέκτη πατημένο. Δεν ξέρω και μην μου κάνετε καμιά τηλεδιάρνηση τώρα. Ναι. ναι. Α, όχι, ναι. να σου πω κάτι. Αν κάποιο μπάπα μπορεί mm. να μα εξηγήσει τι είναι αυτό που μα συνέβη. Και το αυτοκίνητο έβγαζε κρύο αέρα μόνο όταν πατάγαμε το συμπλέκτη ε, διαφορετικά μόνο καυτό αέρα. Και καλά. Εδώ μου λέει ο Ανδρέα έχασε το φρέον. Το ακούω, το ακούω. Όχι, αλλά... Ανδρέα, δεν ήταν εύκολο. Μετά πώ το, το ξανά βγαζε αφού το έχασε ναι. το φρέον. Κάτι, σου κάνανε στι ρυθμίσει. Mm -hmm. Τέλο πάντων, αφού το ξεπεράσαμε αυτό και κάποια στιγμή οδηγούσαμε έτσι ώστε να έχουμε και λίγο κρύο αέρα. Δεν μιλάγαμε από τα νεύρα μα. Ναι, φτάνουμε <laughs> στο πιο κομβικό σημείο να στρίψουμε. Όχι, δεν θα στρίβαμε εμεί. Θα συνεχίζαμε ευθεία. Εμεί θα συνεχίζαμε ευθεία και ξαφνικά ήταν κλειστό ο δρόμο για να ναι. συνεχίσουμε και έπρεπε υποχρεωτικά να πάρουμε μία έξοδο ναι. και μετά μία παράκαμψη κλειστή. Με παίρνει η αδερφή μου τηλέφωνο και μου λέει: Πού είσαστε? Λέω στην πάτρα, έχει πέσει γέφυρα. Εμεί εντελώ αψύχιστα συνεχίζουμε και λέμε: πω ο κόσμο, σαν να μην μα αφορά. Ναι, μου λέει: Έχει πέσει γέφυρα, παιδάκι μου, μου κάνει. Προσέξτε πάρα πολύ. Στο καπάκι με παίρνει και ο Νικολαγόπουλο και μου λέει: Έχει πέσει μία γέφυρα. Εμεί πολύ βρήκαμε το δρόμο. Αν με το Βασίλη, δεν τον βρίσκαμε το δρόμο. Φυσικά και δεν θα τον βρίσκαμε μέσα. Και γυρνάγαμε δρόμο. τρία τέταρτα γύρω-γύρω από τον εαυτό μα. Να μην μπορούμε να βρούμε. Να μα λένε θα πάτε από το Ρίο. Ρωτάγαμε την αστυνομία να μα λέει από το Ρίο. Εμεί ακούσαμε από το Δίο. Από λέμε... το Δίο. Λέμε στην δεύτερη έξοδο τώρα. <laughs> κάτι θα εννοεί. <laughs> Τίποτα. Άλλη γύρα. Ξαναγυρνάμε <laughs> στον ίδιο. Από πού μα είπατε από το Ρίο. Και τέλο πάντων, με τα πολλά, κάπου κάτι εκεί χάσαμε μια ωρίτσα. Μα λυπήθηκε και ο Θεό, χάσαμε μια ωρίτσα, αλλά τελικά το βρήκαμε. Ήρθαμε ωραία παραθαλάσσια από κάτω. Δεν ξέρω από πού να γυρίσουμε. Όχι, δεν ξέρουμε. Το δεν το ξέρω. Θα δούμε ναι. τώρα την παίρνει. Αλλά παρασκευή. είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι με το που φτάνει εδώ και είναι να στρίψει για να μπει στο resort, σε αποζημιώνει όλο αυτό. Έχει Μ... τελειώσει όλο, σαν να έγινε μέρε πριν. Σαν να έγινε μέρε ναι. πριν. Δηλαδή, πραγματικά σε αποζημιώνει με το που θα μπει στην είσοδο. Είναι ο άνθρωπο εκεί ο εξυπηρετικότατο που θα σου γράψει τι πινακίδε, Γιατί δεν παίρνει ποιο θέλει. Βέβαια. Ε, να διευκρινίσω ας... μόνο. Ναι, να πω ότι είναι ασφαλέστατο μέρο. Βέβαια, βέβαια. Δεν υπάρχει, δηλαδή μην έχετε καμία αμφιβολία για το... Γι το σαν να έγινε μέρες πριν αφορά εμένα και την Ιωάννα. Εσείς εκεί στο Συνεργείο 10 και 5 να περιμένετε τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Αχ, κακομύριδες, τι σα περιμένει. Αυτό που μας περίμενε και εμά χθε Καλό Ναι, ναι. Για τη θα του πα, θα του βάλει να του κάνουν βόλτα με καυτό αέρα στη μέρα. Θα του πάω ταξίδι τρει ώρε. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σα οι μάπε μα στο 6-9-8-104-104 και 6 κανονικά τα μηνύματά σα. Εμεί τα διαβάζουμε όλα. Είμαστε στην Κιλίνη, στην Πελοπόννησο, στο Ριβιέρα Ολύμπια, ένα Aqua Park Greek Hotel Mega Resort. Έχει μέσα και το Μάντολα Ρόσα, που είναι ένα από τα πιο ιδηλιακά ξενοδοχεία του κόσμου. Βρίσκεται στην μεγάλη παραλία τη Κιλίνη. Πρέπει να είναι βασίλειο αυτό που βλέπαμε που κατεβήκαμε στην παραλία. Α, το, το κάτω και που λέγαμε. Και βλέπαμε κάτω τις υπέροχες σουίτες, παιδιά, ναι, πραγματικά. Ναι, ναι. Νομίζω ότι σε αυτές τις σουίτες ανοίγεις πόρτα και πατάς άμμο. Ε, ναι, κατευθείαν, Κατευθεία. να δηλαδή, στη θάλασσα. Ε, και βίλες, να, όπω το λέει και εδώ πάνω στη θάλασσα, ένας αληθινός παράδεισος. Αλλά μην νομίζετε, αν θέλετε να πάτε Aqua Park, είναι πέντε λεπτάκια με τα πόδια. Τίποτα, ναι. Έχω δει εγώ ότι υπάρχουν και τα ηλεκτρικά εδώ μέσα μικρό αυτοκινητάκια. Βέβαια, τα αυτοκινητάκια που, που σα μεταφέρουν, μεταφέρουν πάνω θέλετε. κάτω από του ανθρώπου, γιατί είναι ένα τεράστιο χώρο. Τεράστιο. Και δεν χρειάζεται τώρα, δηλαδή περπατά, περνάει το αυτοκινητάκι σου, λέει Θέλετε να σα πάω κάπου. Δεν θε κιόλα, γιατί θε και λίγο να περπατήσει. Ε, βέβαια, είναι καταπληκτικά. Ένα αληθινό παράδεισο και αυτό για την οικογένεια και το όπω είπαμε και τα μετά. Εκεί extreme sports. Extreme δεν είμαι, είμαι λίγο ξέρεις. Εμείς extreme... είμαστε να είμαστε μόνο για νεροτσουλήθρες. Εκστρίμ ναι. Αλλά... Extreme δεν είναι αυτό. <laughs> <laughs> το πιο extreme εκστρίμ παιδική νεροτσουλήθρα. Έχει και θαλάσσια παιχνίδια. Έχει και roller skates ρε παιδιά. Έχει, Έχει roller skates nights. Που μπορείς να κάνεις roller skates. Ναι. Τώρα Α. θα, θα πήγαινε λίγο καιρό να κάνω. Και επειδή δεν μα πάει πάρα πολύ. Περίμενε τώρα. Ποιο κάνει, <laughs> κάνεις. Είναι το... Αυτό, το roller είναι το 4. Δεν είναι το blades. 4. Εντάξει. 4. Πάει και έρχεται. Ναι. Πάει και έρχεται. Αλλά, που είναι και το ωραίο ναι. το vintage. Εκείνο το άλλο δεν το τολμάω που είναι το μία σειρά. Όχι καλή. Και τώρα εδώ πέρα δεν είναι Βασίλη μου στην ηλικία μα έτσι και στραπούληξε κάτι τελείωσε. Oh, Μετά oh. θέλει ολική επαναφορά. Ε, και έχει και την Grecoland Gre -Gre -Gre Φύση. Άλλο πράγμα αυτό. Οπότε λοιπόν, μπείτε να τσεκάρετε, μπείτε και στο site του, μπείτε να δείτε για την Κρεκοτέλ, ε, Ριβιέρα Ολύμπια, ε, μόνο ή... και μόνο από τι φωτογραφίε δεν θα ξέρετε πού να πρωτοκλείσετε, ποιο να διαλέξετε, πού θέλετε να πάτε. Πραγματικά. Αυτό ακριβώ. Είναι το κατάλληλο μέρο για να ηρεμήσει, να ησυχάσει, να ξεκουραστεί, παράλληλα να κάνει και τα σπορτ σου, να, να φά το ωραίο σου το φαγητό, να το ευχαριστηθεί. Θα σα πούμε και για τα εστιατόρια μετά. Ε, και My Radio, My Getaway. Πάμε σε break, θα ακούσουμε και δελτίο όχι δελτίο. Ε, πάμε σε break επιστρέφω σε λίγο. Αυτά είναι τα ωραία εδώ My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα συντονισμένη εδώ είμαστε στην Κιλίνη στην Πελοπόννησο Riviera Olympia in Aqua Park Greco Tel Mega Resort. Κάποιος μου είπε ότι θα γίνει και ένα disco party εδώ. Και έχω λησάξει να μάθω πού θα είναι αυτό το πάρτι, γιατί θέλω να πάω. Οπωσδήποτε. Λοιπόν. Θέλω να μάθω λεπτομέρειε. Θα ρωτήσω τον κύριο ε, Σάκη Τράσκα, που είναι ο διευθυντή, να μα πει πού γίνεται το πάρτι. Αν ισχύει η δίσκο πάρτι, <laughs> ε, θα ντυθουμε ε, ε, Με αναφορά μπάρμπι, έχει γίνει χαμό αυτέ τι μέρε. Όλοι ντύνονται που βγήκε η ταινία, έχουν βάλει τα ροζάκια του. Πάνε, σας έρχονται. Σα παρακαλώ, όχι άλλη μπάρμπι. Όχι άλλο, τέλα... όχι άλλο ροζ. Παγκόσμια έλλειψη σου λέει. Επίση δεν είναι. Πες, Ο, το, πες το, μην τον τρέπεσαι. Όχι, δά το, δεν το πω γιατί θα με πάρουν από τα μούτρα. Έχει δει και κάποιου μερό που δεν σ' άρεσε, ε, Ναι, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα, εντάξει. Είναι, είναι λίγο τώρα, θεματικό τώρα... το ντύσιμο. Ναι, δεν είναι. Τέλο πάντων. Ζορίζεσαι. Ζ ζορίζομαι ζορίζομαι <laughs> πάρα πολύ. Α το για δίσκο πάρτι πάρ είσαι μόνο. Α το ρε παιδάκι μου, εντάξει, δεν πειράζει. Ε, ναι, πάρα πολύ ροζ. Πολύ. Πάρα πολύ ροζ. Πολύ. Πάρα, πάρα πολλέ εμφάνίσει στην πρεμιέρα τη ταινία. Ε, μου την έχει βιδώσει τόσο πολύ που δεν ξέρω αν θέλω να τη δω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάπου παράγεινε. Και δε, δεν είχα κατάλαβει ότι θα γινόταν τέτοιο χαμό με αυτή την ταινία. Μα εγώ παιδί. το ίδιο. Δηλαδή την είχα ένα στάδιο. ξέρει, πάνω από το. B-movie που λέμε. Ναι, αλλά τελικά λόγω των πρωταγωνιστών θεωρώ γιατί και η Μαργκορόμπι είναι στα καλύτερά τη. Βέβαια. Και ο Ράιαν Γκόσλινγκ. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ δεν είναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ο Κέν. Ναι. Που έχει γίνει μια ολόκληρη ιστορία τώρα με τον Κέν σε αυτή την ταινία. Ε, κατά πόσο είναι, α πούμε, μόνο το toy boy, θα λέγαμε, τη Μπάρμπι και κάτι συμπληρωματικό δίπλα. Και αν έχει ρόλο, και αν έχει ουσία, και αν έχει υπόσταση σε μια ταινία με κούκλε. Αν με ταινία... ρωτά. Πάντω, εμένα με ρωτά που τι είχα τι κουκλέ. Τι είχεσαι. Σε όλε τι βερσιόν ξανθό και μελαχρινό και εν μπάρμπι. Δικηγόρο γιατρό. Δικηγόρο γιατρό. Πυροσβέστη. Ε, Ανέκαθεν ήταν το, το, το τύπου Toy Boy. Ήταν συμπληρωματικό. Ήτανε ρε παιδί μου. εντάξει, πρωταγωνίστρια ήταν η Μπάρμπι. Βέβαια. Και νομίζω το πιο εντυπωσιακό είναι αυτή η σκηνή που αν έχει δει και στο τρέλερ που βγάζει τα παπούτσια και μένει το πόδι τη όρθιο, α πούμε, όπω ναι, τη πλαστική κούκλα. Αυτή τη σκηνή την κάναν στην πραγματικότητα. Αυτή στάθηκε όντω έτσι στα πόδια, νομίζω μετά από 4-5 λήψει. Άντε καλέ. Ναι. Έβλεπα πω, κάποιο πω. backstage εκεί και όντω το είχε. Πολύ δυνατή. Φοβερή πολύ δυνατή. Νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη μπάρμπι. Δηλαδή, αν ήθελε να κάνει ναι. αυτή την ταινία, η Μάργκο Ρόπινγκ ήταν η καλύτερη μπάρμπι. Κάνανε ε, και βε. όλο αυτό το θεματικό, α πούμε, που πήρανε τα ρούχα από την κούκλα και μεγάλη κοιμόδα τα ανακατασκεύασαν και πήγαινε εκείνη στην κάθε πρεμιέρα ξεχωριστά. Ωραίο μάρκετινγκ. Πολύ. Βέβαια, φανταστικό. Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μα, γιατί είσαστε καλοκαιριστέ. Έχετε μπει σε αυτό το. Team. Και εγώ έχω γίνει όχι απλά φανατική καλοκαιριστρία. Ε, και τι χρειάζεται. Να ένα καλοκαιριστή για να περάσει το τέλειο καλοκαίρι. Απεριχώρησαν τα δάητα, ε, αλλά Φυσικά, ναι. Αλλά και μοναδικέ προσφορέ για το ταξίδι, την παραλία, το summer styling, Βασίλη. <σχ> και το καλοκαίρι στην πόλη. Ανακαλύψτε το νέο πακέτο ίγιου καλοκαιριστέ, το MyCUAP, ή σε κάθε κατάστημα τη Vodafone. Πηγαίνετε να ρωτήσετε, συμφέρει, είναι το super duper πακέτο για τι διακοπέ. Συνεχίστε τα μηνύματά σα. Σας δηλαδή, στο Viber, το άγχο αυτό που έχετε με το κινητό. Με απεριόριστα data, στείλτε Viber, στείλτε ό,τι θέλετε στο 698-104-104-6. Μήπω για θέμα ημέρα να βάζαμε αυτό που προτείνει εδώ και ο φίλο λέει για πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε με το αυτοκίνητο. Αχ, παιδιά, ναι. <laughs> <laughs> Εγώ είμαι κατεξοχήν αυτό ο τύπο. Βάζω GPS για το καθημερινό δουλειά να γυρίσω σπίτι, γιατί θα ξεχαστώ, δεν θα χαθώ. Θα ξεχαστώ και μπορεί να φύγω πούμε, να πάω σε μια δουλειά που πήγαινα πριν δύο χρόνια. Ισχύει. Δεν έχω θέμα. Ισυχή. Είναι και οι δρόμοι, ξέρει, αυτά λίγο πολύ πάνω κάτω. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορώ να ξεφύγω πολύ. Α πούμε τώρα το Σαββατοκύριακο, ε, οριακά δεν, μπή, δεν μπήκα εθνική να έρθω δουλειά όπω κάνω κάθε πρωί. Σηκώθηκα, παιδιά, το Σάββατο να κάνω μια δουλειά το πρωί και πήγα να πάρω ξέρεις, το δρομολόγιο, σαν, σαν το βάρη, παιδί μου. Ναι, δεν, το, δεν το σκέφτεσαι. Δεν το σκέφτησε καν. Και λέω, Αμάν, Γύρνα. Μόλι δει κάτι που δεν είναι εκεί, α πούμε, εγώ το πρωί πολλέ φορέ για το σταθμό, κατεβαίνω κάτω. Μόλι δω ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο, λέω: Όπα, φύγαμε ε. πολύ. <laughs> και εκεί γυρνάω. Είναι ρε, παιδί μου, και αυτή η συγκρού. Είναι τόσο μακρύ ο δρόμο. Ε... Είναι. Που το πρωί, λίγο λίγο έτσι να ξεφύγει, τελείωσε. Πόσε φορέ για να έρθω στην εκπομπή, έχω κάνει τη βόλτα πρώτα από γλυφάδα. Μπράβο, και πα λίγο παρακάτω και λε: Όπα, ξεφύγαμε τώρα. Δεν έχει μετά πιάσουμε, να γυρίσει ναι. κιόλα εύκολα. Πρέπει να κατέβει παραλιακή και να κάνει και μια αναστροφή και να ξανανεύει. Παίρνεις πάντω τον αέρα σου, βλέπεις και τη θαλασσίτσα σου. Βέβαια. Έτσι, βέβαια. όνειρο. Εγώ μπορώ να το πάθω αυτό και με τα πόδια, ακόμη και στη γειτονιά μου. Ε, με τα πόδια. <σχελίδι> ναι, δεν έχω πρόβλημα. <σχελίδι> δηλαδή, δέκα χρόνια να μένω κάπου, μπορεί να χαθώ ακόμα τριγύρω. Ναι, να, να, να πω πάμε να σε πάω από το σύντομο δρόμο. Ναι, ναι, ναι και να μην βρεθείτε ποτέ. Ποτέ, ένα τέταρτο μετά. 6-9-8-104-104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σα στο Viber. Αυτό που ακούτε είναι το Μαπεσό, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έρχεται και ο Δημήτρη Ουγγαρέζο. Όχι, oh, Παναγία μου, με, τη, με την καταπληκτική του ιστορία θα <laughs> έχει να μα πει ένα πάθημα ε, τρομερό. Ε, ανυπομονώ αυτή τη φορά γιατί δεν έχουν τελειώσει οι περιπέτειέ του. Είναι oh, μέχρι καλά. να έρθει και εδώ, έτσι. Ναι, ναι, ναι βέβαια. Ε... Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε σίγουρα βρίσκεται σε μια μικρή περιπέτεια. <laughs> Α, μέχρι τότε να πούμε καλημέρα στου Μάπε που έχουν στείλει τα μηνύματά του. Η Λιδία μα ενημερώνει ότι όλη τη νύχτα λέει κανέναν στο σημείο που έπεσε η γέφυρα στην Πάτρα. Οπότε στην επιστροφή δεν θα έχετε κάποιο ζήτημα. Ε, εντάξει, το θέμα τώρα είναι και ότι είχαμε και ένα νεκρό. Είχαμε, τραυ... είχαμε νεκρό, είχαμε τραυματίε. Ε, δεν έχω προλάβει να σου πω την αλήθεια να διαβάσω πώς πώ αν... έγινε το ατύχημα και έπεσε η γέφυρα. Ήταν κλειστή αν η υποκατασκευή. Καλά, καλά, για συντήρηση. Την είχαν κλείσει την Πέμπτη, ήταν η υποκατασκευή. Ευτυχώ δηλαδή δεν ήταν ότι υπήρχε ροή ε, διέλευση αυτοκίνητων, κανονική. διέλευση κανονική. Ε, Τώρα δεν έχω μάθει του λόγου, δεν έχω διαβάσει. Θα μπορώ να διαβάσω σε λίγο τους Ναι, υπήρξαν χθε έτσι και κάποιε προσαγωγέ, συλλήψει ε, και τα σχετικά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μα έχετε στείλει σχετικά με το τι συνέβη στον δρόμο με το ναι. αυτοκίνητο. Τι μπορεί να συνέβη, ρε παιδιά. Κοίταξε τώρα, εδώ ο Βασίλη μα έχει στείλει ένα ολόκληρο κατεβατό, αλλά από αυτά που πάθαμε εμεί χθε δεν νομίζω ότι είμαστε ακριβώ σε αυτή την περίπτωση. Οπότε κρατώ το μήνυμα του Ανδρέα μα που λέει Στείλε πινέζα με το συνεργείο να πάμε το φουρνόξιλο να ξεφουρνίσω δύο φωνήεντα. <laughs> κρατώ <laughs> Επίση, ο Παναγιώτη λέει: Καλημέρα, έχετε πάει στο καλύτερο ξενοδοχείο ever. Τρει φορέ έχω πάει τα παιδιά. Τρει φορέ έχουμε πάει, τα παιδιά πέρασαν υπέροχα, υπέροχα και το φαγητό του δεν υπάρχει. Εκεί θα εστιάσουμε κι εμεί. Ε, θέλω Θέλουμε να Θέλουμε πω... να, περάσουμε λίγο παιδικά, ρε παιδί μου. Εγώ αυτό θέλω. Αυτό ακριβώ. Να ταχτιστώ με το παιδάκι. Σου. Και από την ώρα που είπαμε ότι είμαστε εδώ στην Πελοπόννησο, στην Κιλίνη, σε αυτό το φανταστικό ξενοδοχείο ε, τη Γκρεκοτέλ, μα έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από μάπε που μα λένε Έχουμε πάει, ναι. έχουμε περάσει τέλεια. Ε, έχουμε με πάει να πάτε στο σημείο στο ξενοδοχείο εκεί που είναι φανταστικά ή μην οπωσδήποτε λέει, να πάτε στην παραλία που είναι τέλεια η θάλασσα. Ε, Μα δίνετε τρομερά tips. Ριβιέρα Ολίμπια, Aqua Park, Recotel Mega Resort. Εδώ θα είμαστε μέχρι και την Παρασκευή. Πάμε σε break, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε εδώ. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα σε όλου και σε όλε. Καλή εβδομάδα επίση. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τι 8. Ελπίζω να μου είστε καλά που και αν βρίσκεστε. Ό,τι και αν κάνετε. Εμεί βρισκόμαστε φυσικά στον παράδεισο. Έτσι. Στα καλύτερα βρισκόμαστε. Recotel Ριβιέρα Ολίμπια. Εδώ θα είμαστε μέχρι και την Παρασκευή. Θα ανεβάζουμε και στα social media τα δικά μας έτσι φωτογραφίες από το χώρο, από τις πισίνες, από το Aqua Park, από τα δωμάτια μας, από το εστιατόριο, από τα φαγητά που ξέρουμε ότι σας αρέσουν πάρα πολύ. Έτσι να παίρνετε κι εσείς μια ιδέα. Ποιος και... Ποιο να μας το έλεγε, mm. Μάπε σε Ολύμπια, Ριβιέρα, Aqua Park <laughs> και Μέγκα, Τέλ και ό,τι θες. Και σε αυτό το καταπληκτικό resort που χαίρομαι πάρα πολύ, όπω είπα και πριν, που βλέπω μηνύματα από του μάπε μα που λένε Έχουμε πάει κι εμεί και είναι καταπληκτικά. Έχουμε πάει το φαγητό, ξεχωρίζει, είναι άψογο. Τα παιδιά μα πέρασαν. Είναι, είναι η, η κατάλληλε διακοπέ και για οικογένειε, αλλά έχουμε δει παιδιά και ζευγάρια. Και παρέε, βέβαια. Και παρέες, γιατί μπορεί να βρει Τέσσερα διαφορετικά ξενοδοχεία είναι μέσα στο ριζόρδο. Οπότε λοιπόν ο καθένα ανάλογα με τα γούστα του και τι ανάγκε του. Έχει άπειρε γωνιέ, δηλαδή. Θε να πα στο δίσκο πάρτι, πα. Θε να πα να φας κάπου πιο ήρεμα, πα. Θε να πα τη βόλτα σου κάτω 2 χιλιόμετρα παραλία, πα. Ξέρει, τη ζήλεψα που κατεβήκαμε χθε κατά τι 6.30-7.00 κάτω στην παραλία. Οκτώ ήταν. Οκτώ ήταν. Mm -hmm. Εγώ χάσει την μπάλα. <laughs> Παιδιά ήταν τόσο ωραία, <laughs> τόσο ήρεμα. Ναι. Ήταν δηλαδή η κατάλληλη ώρα για να κατέβει κάτω στην παραλία ή οτιδήποτε. Για τη βόλτα σου. Να κάτσει να ράξει ναι. να κάνει την περατζάδα στην παραλία πάνω κάτω. Ακόμη και χθες που ήταν νομίζω η πιο έτσι η ζεστή μέρα της εβδομάδας και τώρα λίγο θα χαλαρώσει ήταν πολύ ωραία εκείνη την ώρα δηλαδή ούτε να σκάζουται ήλιο. Ωραία, ζέστη καλοκαίρι δίπλα στην ελληνική τη θάλασσα. Πραγματικά. Και... Τι δεν λείπει από τον SSR μας. Τι, τι, τι. τι δεν λείπει, limitless Lash μάσκαρα από την Tommy G. Ανακαλύψτε την ανακαλύψτε. Νομίζω ότι όλες την έχουμε ανακαλύψει <σκοί> τη συγκεκριμένη μάσκαρα. Είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά. Με νέα πρωτοποριακή σύνθεση και εξειδικευμένο βουρτσάκι που αγκαλιάζουν τη βλεφαρίδα δίνοντάς της όγκο και πλούσιο μαύρο χρώμα. Ενώ παραμένει σταθερή έως και 24 ώρες με vegan σύνθεση. Είναι τέλεια τίποτα. Μία-δύο στρώσει. Δεν χρειάζεται να βάζετε και 15 στρώσει στο... στη βλεφαρίδα. Τώρα ειδικά. Μία-δύο. Και έχετε την τέλεια βλεφαρίδα με έντονο μαύρο χρώμα. Καλημέρα να πούμε στου μάπε που στέλνουν τα μηνύματά του στο Viber στο 698, 104, 104 και 6. Λέγαμε εδώ για περιπτώσει που αλλού ξεκινήσαμε με τα αυτοκίνητο μα πήρε ο δρόμο και αλλού καταλήξαμε. Να πω καλημέρα στη Μαρίνα, καλημέρα στον Ηλία που λέει Έχω ξεκινήσει να πάω στην Πεθερά μου και κατέληξα να πηγαίνω προ τη δουλειά. Είδε πω τα έχει συνδυασμένα. Πεθερά, ίσον υποχρέωση, ίσον δουλειά. Η δουλειά λέει είναι στα σπάτα και η Πεθερά στο περιστέρι. Ωραία το τέριεξε. Πολύ δυνατό. Η είναι εδώ, λέει καλημέρα μάπε, δεύτερο ραντεβού με τον άντρα μου και μου λέει: Πού είναι το σπίτι σου, θα έρθω να σε πάρω. Mm. Αυτά να μην τα λέτε. <laughs> Ειδικά τώρα αν ήταν εποχέ που δεν υπήρχαν <laughs> GPS. <laughs> Ξέρει. Ο κόσμο τι έκανε πριν το GPS, εκείνο το βιβλιαράκι του χάρτη του ταξιτζή, α πούμε. Πραγματικά τι κάναμε. Δεν και και άντε πε να περιγράψει τον άλλον, κουτσά στραβά θα το περιγράψει. Εμεί, α πούμε, mm. που εγώ και, ακόμα και με το GPS χάνομαι. Ναι, δηλαδή. Με αυτή η περίπτωση. Πώ τα βρίσκαρε, παιδάκι Δεν μου. ξέρω. Γιατί εντάξει, να σου πει ο άλλο συγκρού τόσο. Πατησίω. Το βρίσκει και η φυσία. Τώρα τα στενάκια του στενακίου, αυτά Με που γυρνάει και τι πάει τι δεν πάει. Εμένα ξέρετε, ποια ήταν η κατάληξη. Πάντα μου λέγανε, πήγαινε σε ένα κεντρικό σημείο, δαχτυλίδι, mm. σε μια πλατεία κάτι και ερχόμαστε να σε, να σε πάρουμε. Τόσο πολύ του έσπαγα τα νεύρα. Πήγαινα ανέβα κάπου, άνεψε μια φωτοβολίδα. <laughs> 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 να σε απεγκλωβίσουμε. <laughs> Α, Έτσι, δεύτερο είναι. λοιπόν, ραντεβού λέει με τον άντρα μου και μου λέει: Πού είναι το σπίτι σου, θα έρθω να σε πάρω εγώ. Α, του λέω να βγω κάπου κεντρικά. Όχι, μου λέει: Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχασε στενά περιοχέ τα πάντα και μετά του έλεγα: Τι βλέπει, να σου πω, Πού να πα. <laughs> <laughs> καλημέρα, να πούμε και στο ρητάκι μα από την Αυστρία που μα στέλνει το μήνυμά τη. Καλημέρα και στο Ελενάκι. Βέβαια. Λέει. Καλημέρα και στο α, Θάνο α. που μα έχει στείλει ωραιότατο ανεκδοτάκι για την μπάρμπη. Γιατί σου λέει η μπάρμπη με αυτοκίνητο κάνει 50 ευρώ με πισίση να κάνει 50 ευρώ. Με γκαρνταρόμπα κάνει 50 ευρώ. Και όταν έχει χωρίσει από τον Γκέν κάνει 300 ευρώ. Γιατί έχει πάρει και όλα τα υπόλοιπα. Την πισίνα, αυτοκίνη, <laughs> <την γαρταρόμπα, laughs> τα αυτοκίνητο, την γκαρνταρόμπα. τα μάζεψε εκείνη. Είναι λίγο αδικημένο ο Γκέν σε αυτή την ιστορία. Είναι λίγο. Θυμάμαι τι πρώτε. Σε... Συγγνώμη, είναι και ο Ρέιν Κόσλικ που τον έχουν βγάλει σαν χαζέλε. Με αυτά τα ροζ, τα και ναι, τα Ναι, ρε τέτοι. παιδί μου, δεν τον έχουν κάνει ότι είναι ας πούμε, και ο πιο έξυπνο. Ναι, <laughs> ε... βοηθήστε τον κόσμο. <laughs> Η αλήθεια είναι, η κόρη μου όταν άρχισε να, να γνωρίζει, να μπαίνει στον κόσμο της Barbie και να ζητάει τα πάντα, όποτε πηγαίναμε λοιπόν σε ένα μαγαζί είχε. Η μπάρμπι σπα. Η μπάρμπι οδοντίατρος, ε, Με σκυλάκι, με σκυλάκι, πατίνι, με, με ποδήλατο, πατίνι, με την πισίνα, αθλήτρια. με το σπίτι. <laughs> Κάποια στιγμή μου λέει ο πρωθυπουργό μου: Καμία Barbie που να δουλεύει, μου λέει είναι <laughs> ή να μου λέει όλες, μου. Λέει, που ξύνο, γιατί μου λέει, δεν είναι ωραίο παράδειγμα για το παιδί μου. Λέει. Καμία να βγάζει κάτι. Καμία να βγάζει κάτι. Γιατί εδώ μου λέει, όλο, όλο μου λέει σπα, όλο τέτοια, όλο μασάζ, όλο πολυτέλειε, χαηλίκια. Καμία αυτό. μπάρπη μου λέει που να δουλεύει σε γραφείο, έχει κάτι τέτοιο. Και βγήκανε με τα χρόνια όλα τα πρότυπα. Όλα τα πρότυπα. Όλοι οι σε όλα τα, τα χρώματα. Χρώμα, όλα, όλα μαλλιά, χωρί μαλλιά, βέβαια, τα βέβαια, πάντα. Βέβαια. Μέχρι νομίζω και με προσθετικό μέλο έχουμε προσθετικό δει την αντίστοιχη κούκλα. Πρώτη φορά θυμάμαι στο εξωτερικό είχα δει και με αναπηρικό καροτσάκι. Βέβαια, βέβαια. που είχε γίνει πολύ με μεγάλο δώρο. Δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο να γίνει τόσο μεγάλη. Το να υπάρχει τόσο μεγάλο παιδάκι πρέπει να βλέπει στο παιχνίδι αυτό που α, θέλει αυτό να δει, ακριβώς. τον εαυτό του, να ταυτιστεί αυτό που σκέφτεται. Ας αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώς. Να πούμε καλημέρα στον Ιάσου να που μα στέλνει την καλημέρα του πηγαίνοντα για δουλειά. Καλημέρα και στην Άννα που λέει δύο φορέ μάπε μου ξεκίνησα για νέα δουλειά στο Μαρούσι και στη βουλιαγμένη συνειδητοποίησα πω πήγαινα στην παλιά δουλειά στη Γλυφάδα. Ε, βέβαια. Κλάσικ αυτό. Βέβαια, βέβαια. Κλάσικ. Ειδικά όταν οι δουλειέ, α πούμε, τα στούντιο τηλεόραση, όπω ξέρει, είναι πάνω κάτω σε δύο-τρει περιοχέ. Εκεί άνετα, πα στο προηγούμενο, <συμφελίδαι> πα σε κάποιο που είναι κάποιο άλλο φίλο. Αλλά εμεί που είχαμε, ήμασταν στο My πρώτα στο Μαρούσι και μετά μεταφερθήκαμε στο... στη Συγκρού. Στη Ε, τις δύο πρώτε μέρε, εγώ με Μαρούσι πήγαινα και ψάχνα να παρκάρω. Και ήταν και δύσκολο το πάρκινγκ, μου έπαιρνε ώρα, παιδιά. Μέχρι να ξαναβγω κι βυσιάζει. Το έχει κάνει, α πούμε, κανονικά να παρκάρει κάπου και να πει: Όχι, λάθο, φεύγω. Ε, έχω κάνει το εξή φανταστικό τρομερό. Σε νυχτερινό μαγαζί έχω κλείσει τραπέζι στο ρέμο. Έτσι, το κρατάτε ναι, αυτό. Ναι. Έχει πάει όλη μου η παρέα. Φυσικά, εγώ δουλεύω. Τότε κάνω ραδιόφωνο μέχρι τι 12 το βράδυ. Μάσα. Και έχω πάρει ρούχα μαζί να ετοιμαστώ. Μέχρι να ετοιμάσω να Έχει πάει μία η ώρα. Πολύ ωραία. Από το πρωί Σε δουλειά. Με παίρνει ακόμα. Πολύ με παίρνει. Τι να σου πω, από το πρωί δουλειά, όπω καταλαβαίνει, δεν νιώθω και ιδιαίτερα. Mm. Πριν το ρέμο όμω, ναι. εκεί που ήταν στη σειρά του, η είχε το Δημήτρη Μητροπάνο. Μάλιστα, με την Μπέγκη Ζήνα τότε. Δεν θυμάμαι. Ε, Να δει αυτό το σχήμα θα ήταν. Κουρασμένη εγώ, μπαϊλτισμένη γιατί έχω αργήσει πάρα Ωστόσο, πολύ. Ωστόσο ότι μένει και στην τρίχα. Ωστόσο στην τρίχα, ε, αφήνω το αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ που βρήκα, μου δίνουν και το καρτελάκι, ναι. μπαίνω μέσα στο μαγαζί φουριόζα και ακούω, Ω, χαρό βγήκε, βγήκε, πάγανε. Όμο πάνω. Αυτό δεν είναι ο ρέμο. Σταμάτα. Αυτό δεν είναι το μαγαζί που έχω κλείσει το τραπέζι. <Το> Κυρία, παιδιά, έκανα αναστροφή κατευθείαν. Βγήκα έξω και μου χλεί ο παρκαδόρο. Καλά, μου λέει το ζώη. γρήγορα, θα βγει. Δεν σα άρεσε. <χ» <χ> <laughs> <laughs> τι να του πω, το δούλευε. Όχι, του λέω κάτι ξέχασα. Πάνω πάω να το πάρω και ξανάρχομαι. Και θα γυρίσω μόλι. Σα λέει τη ρόζα, να τη χορέψω. Παιδιά, πάω στο ρέμο. Κυρία, με κοιτάνε όλοι με το ίδιο βλέμμα ήσουν αλλού, ε. Όλοι, όλοι όμω. Έχω φύγει για δουλειά όταν έκανα παιδικά πάρτι, ε, πήγαινα ας πούμε, στο σπίτι τη Βασιλική σε κάποιο χώρο που μπορεί να ήταν μια καφετέρια και έπαιρνα μαζί μου ένα σάκο που είχα πέρα από τα, αυτά που θα ντυνόμουν κάθε φορά το αντίστοιχο, διάφορα παιχνίδια εκεί να κάνουμε <laughs> με τα παιδιά. Έχω φύγει από το σπίτι, έχω πάρει δύο μετρό, δύο λεωφορεία και έχω πάει χωρί το σάκο. <laughs> Φανταστικός Άρα, Πήρα τηλέφωνο, μου φέρανε κάποιο άλλος εκεί κοντινά από δουλειά και κάπω έγινε τέλος πάντων η ιστορία, αλλά η ντροπή ναι, αυτή η ντροπή αυτή που Παιδιά, δεν ξεπλένεται. Εγώ το έχω κάνει πολλές φορές να μου λένε, είμαστε στο τάδε μαγαζί και να πηγαίνω σε άλλο mm. Πολύ συχνά ρε παιδί μου Δηλαδή και να μου λένε, μα εδώ είμαστε. Μα κι εγώ εδώ είμαι. <laughs> μα σε ποιο μαγαζί είσαι. <laughs> κάτσε να βγω ρε παιδί μου έξω να δω την ταμπέλα. Όχι, λέω, δεν είμαι σε αυτό, έρχομαι παιδιά μισό λεπτάκι. Συνέχεια δηλαδή, τέτοια χαζέλα δεν υπάρχει. θα κλείσω με το μήνυμα τη Νατά σα εδώ που λέει: Πάντω, σε μένα οι σωστέ οδηγίε από έναν άνδρα εννοεί είναι δείγμα ευφυα και πολύ γοητευτικό χαρακτηριστικό. Παιδιά, είναι εγωιτευτικότατο, πολύ ωραίο. Και ο <Άρα> <laughs> άνθρωπο. <laughs> αυτό μπορεί να δίνει τι καλύτερε οδηγίε. <laughs> <laughs> το θέμα είναι ο δέκτη. Ναι, ναι, Πώ ναι, ναι, ναι. θα λάβει <laughs> <laughs> όσο και καλά μου τις περιγράψεις, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρω. Είσαι καλός πομπός εσύ, μη σε νοιάζει. Πάμε στην αμάντα μας. Θωμά, γιατί ξεκινά η αθλητική ενότητα με την αμάντα Φούντι. Με Freak να τρέχει σαν τρελό φορτηγό. σε Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε, εντάξει ε, Αμάντε μου καλή μέρα. μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, πώς είσαι. Ε? Εγώ είδα Barbie. Είδες. Α, πήγες. Καλέ, έκανε και Μου έστειλε και αξίζει δηλαδή να πάμε να τη δούμε. Εντάξει. <laughs> 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 Εγώ βγαίνοντα από το σινεμά είπα το εξή. είναι ήμουν στη γυναίκα. Αυτό. Α, ναι. Α, οκ, okay, οκ. Ναι. Okay. Okay. έχει α πούμε έτσι ένα κάποιο βάθο, κάποια μηνύματα. Υποτίθεται, αν κατάλαβα καλά, η ιστορία είναι ότι είναι μαζεμένε όλε οι μπάρμπι, περνάνε τη μία μέρα τη ζωή του μετά την άλλη διασκεδάζοντα και κάποια στιγμή προβληματίζονται μου για μπάρμι. τη ζωή. Παναγίτσα μου. Ε, ναι, κυρίως η Barbie κλασική Μάλιστα. Η μπάρμπι, στερεότυπο που λέμε. Έτσι όπω μα τα λε, υποθέτω ότι μόνο ο μπάρμπι προβληματίζεται. Ο είναι πρέπει να είναι στην κοσμάρα του. Ε, αλλάζει το παιχνίδι κάποια στιγμή. Σχόλια. Table στορ, table στορ. Φτάνει, φτάνει. <laughs> ναι, δεν λέω κάτι παραπάνω. Απάντω, Ράιαν Γκόσλινγκ, ό,τι και να του φορέσει ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι τώρα. Ψήφιση ή αμάντα ψήφιση. Ναι, ψήφιση. Ε, ε, ψήφιση. Ε, ψήφιση. Ακόμα Λέ... και... Μι λέμε και ό,τι θέλουμε. Ακόμα και <laughs> με το πλατινέ μαλί, ε. Με τα πάντα. Και χωρί μαλλί. Τον βλέπουμε και χωρί μαλλί στην ταινία. Τι του κάνω, την Barbie. Το ξεμαλιάσω. Παρά λίγο. Τέλο πάντων, δεν λέω άλλα. Όχι, μη λε. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε με τα χρυσά μας τα κορίτσια. Χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο, παρακαλώ, κοπηλασία. Μπράβο. Για την Ευαγγελία Αναστασιάδου και τη Μιλένα Κοντού. Μπράβο στα κορίτσια. Και παγκόσμιο. Και ένα ρεκόρ πακέτο, ε! Τι Κέρδισαν και, και έκαναν και παγκόσμιο ρεκόρ! Βεβαίω. Mm. Ε, ε, Αυτέ είναι, ρε ε. παιδί μου, κάτι νίκε που λέ, αυτό δεν το είχανε. Όταν... Το κερασάκι στην τούρτα. Ε, ναι. Μπράβο, ναι, μπράβο. Και χάλκινο για την Ευαγγελία Φράγκου mm -hmm. ε, στο Μονό. Εντάξει, ήταν πολύ πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και τώρα περιμένουμε και στο πόλο, στο παγκόσμιο. Οι γυναίκε στι 12 η ώρα αγωνίζονται κόντρα στην Αυστραλία, διεκδικούν θέσει στα ημιτελικά. Mm -hmm. ε, να μακάρι να έχουμε και από εκεί καλά νέα. Αύριο είναι και οι άντρε κόντρα στο, στο Μαυροβούνιο. Εδώ θα είμαστε μαζί, θα τα πάμε να δούμε τι, τι, θα γίνει και με αυτή τη διοργάνωση. Πάντω με την κοπηλασία, μας... Μάντα, μέσα στα χρόνια, τα πάμε καλά άντρε γυναίκε. Ναι, 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 ισχύει. Αλήθεια είναι αυτό. Μπράβο μα. Αλήθεια είναι αυτό. Μπράβο μα ε, και στην κοπηλασία και σε πολλά άλλα θύματα και που σε δεν το περιμένουμε. Ναι, 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 λίγο μαθημένοι στο στίβο, α πούμε, παλιότερα. Είχαμε λίγο συνηθίσει. Μα δεν είμαστε καλοί και στο υγρό στοιχείο, ρε παιδί μου. Βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Σα πάω μουντιάλ γυναικών. Ε, βέβαια, στο αγαπημένο αυτέ ε. Ε, ναι, ναι, ναι. <laughs> σας πάω σε μια epic στιγμή, μια από τις πιο epic στιγμές είναι η είσοδος της Ραπίνο στον αγώνα κόντρα στο Βιετνάμ ναι. είπα κόντρα Βιετνάμ δεν καταλαβαίνετε την αποθέωση που γνώρισε Πόσο πολύ τώρα, Ραπίνο. μιλάμε, τώρα μιλάμε τύπου μέση κάτσε να την τσεκάρω αυτή τη Ραπίνο <laughs> ναι, η οποία δεν είναι μόνο είναι περι... περισσότερο ρόλ model η, η Ραπίνο έχει και τεράστια Α, είναι δράση. πολύ ενδιαφέρουσα, παιδιά. Mm. Έτσι, yeah. η εμφάνιση τη, θέλω να πω, έχει... Τώρα yeah. το μαλλί το έχει ρόζι ε, μπλε που βλέπω εδώ στο φωτό. Το έχει μπλεδίσει τώρα. Το έχει μπλεδίσει, ωραίο. Yeah. Τι σπάει και το μπλε. Και είναι σύμβολο για πολλού. Είναι, είναι και λίγο ακτιβίστα, που πούμε, στο θέμα πολύ, των πολύ, γυναικών πολύ, στο ποδόσφαιρο. Πολύ, πολύ. Και βλέπω ότι παίζει εξτρέμ... Και όχι. <laughs> σ' αγαπώ, <laughs> Βασίλη μου. Σ' αγαπώ. <laughs> <laughs> και, και Θα είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ. Οπότε καταλαβαίνετε, μόλι μπήκε μέσα ο χαμό. Συγκινητική επίση στιγμή στο Ολλανδία-Πορτογαλία. Οι παίκτε τη Πορτογαλία δάκρυσαν στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου, γιατί mm -hmm. είναι η πρώτη φορά που παίρνει μέρο η γυναική ομάδα σε Μουντιάλ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα κορίτσια λίγησαν κάπω. Και βέβαια έγινε και η μεγάλη ανατροπή, το μεγάλο μπαμ στη, η, στο Γαλλία Τζαμάικα. Η Γαλλία, παιδιά, η οποία είναι ομάδα εκ των φαβορεί, δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Τζαμάικα. 0-0 το σκορ. Και έχει αρχίσει να έχει αποκτά ενδιαφέρον τώρα όλο αυτό. με ε, ναι, Τζαμαϊκά. Ε, ναι. ναι. Γιατί καταλαβαίνετε τη... τη, διαφορά στις δυνάμεις των ομάδων και παρόλα αυτά η Τζαμάικα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν μα πάντως... η Τζαμάικα. Όχι, όχι. Πάντως είναι κάποιες φάσεις που βλέπουμε πολύ επικές. Μπράβο. Κάποια πράγματα τα οποία ούτε από άντρε δεν γίνονται. Ε, τώρα Μπράβο, έπρεπε να το πει αυτό, αφού το υπονόησε, Ρε Αμάντα. <laughs> Μάλλον τώρα δεν κρατήθηκε. Ε, ο, ε, ε χρ, χρ, χρειάζεται να το λέμε. Καλώ, ε, σε ακούω. Γιατί είναι, 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 είναι ωραίο το θέαμα. Ειδικά σε κάποιε περιπτώσει. Για Μύρωτητ ε, θέλω να μήρω μιλήσουμε. Μύρωτα για Μύρωτητ, ναι. Ε, θέλω να μιλήσουμε και με leader. Δίνω λίγο χρόνο στο θέμα. Βασικά, δίνω λίγο χρόνο στι εξελίξει. Τέσσερα mm -hmm. εκατομμύρια το χρόνο, λέει ο Παναθυμαϊκό, ε, του έκανε προσφορά. Θα κάνουμε την ανάλυση μα. Τέλο τη εβδομάδα κλείνει το μαγαζί μα. Οπότε, όπου πήγε, πήγε. Πρέπει να πάει κάπου ο άνθρωπο αυτό και δίνουμε χρόνο με Είναι η Αμάντα με τα συμβόλαια στο χέρι και περιμένει. Θα τα υπογράψουμε όλοι. Ε, ναι, <laughs> ναι, yeah, και... Το καλά. <laughs> και βέβαια το... το event του Σαββατοκύριακου ήταν ένα. Τι? Το τεμπούτο του Μέση στην Ιντερ Μαϊάμι. Λοιπόν, ξημερώματα... αυτό Αμάντα, εγώ με να ξέρει, εγώ... το παρακολούθησε όλο από την Κιμ Καρδάσιαν μέσα από το Instagram. Ακριβώ. Εγώ από τη Βικτώρια Μπέκαμ. Πού φτάσαμε, Ακριβώ <laughs> και εσύ, ακριβώ και εσύ. Σκόραρε κιόλα με το δεξί ξεκίνησε. Λεμπρόν Τζέιμ, Σερένα Γουίλιαμ, η κυρία Προέδρου, όπω είπε η Άννα μα, η Βικτόρια Μπέκα, με η Κιμ τα μικρά. Κάποιοι... Ναι, ναι, ναι. Ηταν κάποιοι από αυτού που, που έδωσαν το παρόν. Και... Άρα το κάνανε Βέβαια. λίγο, αμάντα έτσι, και λίγο φιέστα, α πούμε, η πρώτη του φορά που θα παίξει, να πάμε και εμεί οι χολιγουδιανοί σύντομα. Ήταν ναι, όχι απλά sold out. Ήταν από τα πρώτα λεπτά sold out. Κατάμεστο δεν έπαιρνε ανάσα. Δηλαδή, πάρα πολύ σκόρπιμο. Είναι πάρα λίγο περίεργο πάντω γιατί εντάξει, εγώ δεν ξέρω πολύ από ποδόσφαιρο, φαντάζομαι. Δεν λειτουργεί ακριβώ έτσι, δηλαδή, όπω οι συναυλίε λε, πάμε να μαζευτούμε τόσα άτομα να δούμε κάποιον γίνεται περισσότερο για την Παιδιά, ομάδα. Ήταν γιατί... τρελό event. Ναι. ήταν όλοι εκεί. Ναι. Ήταν λίγο, ξέρει, παρουσία, τεμπούτο, πρεμιέρα. Πάρα πολύ αλήθεια, γνωστή, αλήθεια, είναι αυτό. Εγώ δεν ξέρω, ακολουθώ και τον David Beckham στο Instagram. Αλλή μόνο, μόνο, πουλάκι μου. Τι, ε, την οικογένεια όλα πιο... ολάκερη. <laughs> όλη την οικογένεια, ναι. Πιο πολλά ανέβαζε η Βικτόρια Μπέκαμ. Είχε λυσάξει παιδιά να ναι, ανεβάζει ναι, ναι, συνέχεια. Ναι, 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 ναι. Με κοιμή καρτάσια, με όλου του διάσημου που είχαν πάει. Ο ήταν επίση. Κουβαληθήκαν όλοι καλοί. Δεν ήταν ποδοσφαιρικό αγώνα αυτό. Τώρα πολύς, πολύς Όσκαρ θύμισε. Ήτανε, ήτανε, και, ήτανε. και, βέβαια το βίντεο της Λέης το είδατε. Όχι. Το βίντεο της, ε, της Lays προς τη του Μέση. Τι βίντεο του κάνανε. Έχουν, έχουν, συνεργασία. Βέβαια. Μπορεί να τον έχετε δει στη, στη, διαφήμιση. Του κάνανε τώρα ένα βίντεο ε, για τα, με αφορμή τα 807 γκολ που έχει πετύχει στην καριέρα του. 807 goal. Ναι, 807. Εμφανίζονται 807 κατσίκες. Ναι. Τύπου goats. Ναι, γραίτες, ναι, 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 ναι. ναι. Ε, Σχηματίζοντα το πρόσωπο του Μέση. Ακούστε τώρα, αυτό έχει ένα ζήτημα με τι κατσίκε. Γιατί και παλιότερα Ο είχε Μέση. κάνει, ναι, 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 είχε κάνει μια πολύ εντυπωσιακή φωτογράφηση, ασπρόμαυρη, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, Αμάντα, πορτρέτα, που ήταν παραλληλισμοί με κατσίκε πάλι. Oh, αυτό, ναι. είναι, αυτό είναι. Ε, όπου κατσίκε, goats. Greatest ah. of all time. Κατάλαβε, έχει Όχι. νόημα από πίσω. <laughs> goats σαν αρκτικό λεξό του greatest of all times. Ασφάλεια. Ναι, είναι είναι σύνηθε αυτό. Τι μασόνια είναι αυτή η Αμάντα ένα. Πάλι καλά, <laughs> δηλαδή που goats σημαίνει κατσίκα και δεν είναι τίποτα άλλο. <laughs> ναι, ε, Ό,τι ε, <laughs> και να ήταν θα το είχε σημαία. <laughs> ναι, θα το είχε κάνει σύμβολο. Ελπίζω να μην έβγαλαν την ψυχή στα κατσικάκια, αλλά είναι εντυπωσιακό ναι. πολύ το, το mm -hmm. αποτέλεσμα. Δηλαδή αξίζει να το δείτε, είναι, είναι ωραίο. Ε, ελπίζω να είναι φόντο από το περισσότερο. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι, και εγώ θέλω να ελπίζω. Ε, ναι, τώρα τόσα κατσίκια που μα ελπίζω να είχαν ένα-δύο και μετά ξέρει. Κάνε το μισό. Ναι, ολόκληρο το μαντρί πρέπει να πήραν εκεί πέρα. Και είναι και πολύ όμορφα ζώα. Και παραπάνω. Τώρα κοντά χίλιε κατσίκε που δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι, καλά. Ε, ε, είχαμε ε... τίποτα από μεταγραφέ, Αμάντα, τίποτα τέτοιο. Έχει έρθει χθε το βράδυ. Περιμένει φρέι. ο Άννα στο αεροδρόμιο. <laughs> <laughs> Άργε... Φρέ... Φρέ... Φρέιρε, ήρθε στο αεροδρόμιο χθε. Αργεντίνο. Για πού? για Ολυμπιακό. Αργεντίνο. Αργεντίνα. Αργεντίνα. Και λέγεται ότι είναι αυτό το κάτι που θέλω. Α, είναι αυτό που Γενικότερα. χρειαζόταν η ομάδα, σου λέει. <laughs> που θέλει η ομάδα. <laughs> Όχι εγώ προσωπικά. Γκολ βάζουμε τώρα, κορίτσια. Εμεί θα βάζουμε γκολ τώρα. Όχι τέτοια, μωρέ. Μην το κάνουμε προσωπικό το ζήτημα. Όχι, όχι, όχι. Για την ομάδα, Ιωάννα, για να τρέχουν στα γήπεδα έρχονται. Περιμένουμε ανακοινώσει. Περιμένουμε ανακοινώσει. Μάλιστα. Άντε με το καλό, Αμάντα μου, όπω τα επιθυμεί να σου έρθουν όλα. Σαν το τεμπούτο <laughs> του Μέση. Τόσο καλά. Τόσο Μπράβο, καλά πάει yeah. <laughs> ε, μάλιστα, για τίποτα από το ζεύγο Τσιτσιπά Μπαντόσα έχουμε. Τίποτα. Ναι. Έχουν ανεβάζουν, 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 ανεβάζουν. Δηλαδή δεν. Έχουμε χάσει το μέτρημα πια. Κούρασε κι αυτό. Ε. Κούρασε κι αυτό. Να πάμε να κάνουμε καμιά προπόνηση. Είχε, είχε... και ο μικρός, ε, ο μικρός αδερφός γυναίκια, ο Παύλος, έκλεισε τα, τα, 18. Α, τώρα είναι ηλικιώθηκε. Τον Τον χαίρονται. Εν τω μεταξύ, Παύλο, Πέτρο, ο άλλο αδερφός, δεν ξέρω τι γίνεται. Α, τι, λε να κρύβεται τίποτα. Όχι. Α, δεν ξέρω. <laughs> Συγγνώμη, είναι αυτά τρία αργά. αδέρφια. Ε, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει ο Στέφανο, ο Πέτρο και ο Παύλο. Αυτό ε. καταλαβαίνω εγώ. Εγώ πιστεύω mm. πάντω ότι τώρα ο, ο τη Τσιζιπά πρέπει να πάρει το yeah. κορίτσι του, λίγο να, όχι να ξεκόψει από την οικογένεια, να ζήσει λίγο τη σχέση. Ποιο, του... ο Στέφανο. Στέφανο, Αμάντα, γιατί τσακίστηκε. Α, ah, γιατί είπε ε? νεαρό, ρε παιδί μου. Oh, και νομίζω, ναι, όχι, όχι, ο, νεαρός, παιδί ενώ... και όχι, ο νεαρό ενώ. Όχι, τώρα. Ο ταινίστα μα, yeah. ο Στέφανο, να το ζήσει yeah. όσο το ζήσει και να ξαναμαζευτεί μετά στι προπονήσει του μέσα. Μην ξεφύγουμε πάρα πολύ, είναι και μικρό παιδί. Είπαμε, ο Καρλίτο είναι 20 χρονών. Ο Καρλίτο έχει πάρει. Όπω κράξα τα μέσω. Γκραν έχει πάρει. Ξεφύγαμε τώρα. Εντάξει, παιδιά, εντάξει ρε παιδιά. Τι... Λοιπόν, τέσσερα αδέρφια τεσσε... έτσι τσιπάδες τέσσερα, σου λέει. Τέσσερα. Α, υπάρχει και ένα κορίτσι. Α, υπάρχει και ένα... Α, τι ωραία. Τι να τη γνωρίσουμε, δεν εκεί. την έχουμε δει ακόμη. Ναι. Μπορεί να αποφεύγει να πάει για παιδί. Σου λέει, άσε, την πλέξω εγώ αυτά. Αμάντα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας πεις κάτι άλλο. Ε, όχι, όχι, όχι. Τα υπόλοιπα... Θα τα πούμε από κοντά. Ε, ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς. Καλημέρα. καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου αγαπημένα, αλλά πού εδώ είμαστε, έτσι, Γκρικοτέλ, Ριβιέρα, Olympia. Είμαστε σε αυτό το φανταστικό resort, σε αυτό το παράδεισο, μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε εδώ, να σας περιγράφουμε αυτό το υπέροχο μέρος που είναι κατάλληλο για τις διακοπές τη οικογένεια, του ζευγαριού των φίλων, τη παρέα. Έχει να κάνετε τόσα πολλά πράγματα, ρε παιδιά, πραγματικά. Ακόμη θε να πάρει ρε παιδί μου του γονεί σου να του πα κάπου να χαλαρώσουν πέντε μέρε. Εδώ θα του φέρει. Είναι το κατάλληλο μέρο ναι. και ειδικά. Όλα μέσα, διάφορα σπότ, έτσι, εστιατόρια, δραστηριότητε, παραλίε, πισίνε, ό,τι θε. Ό,τι θε καλά τα εστιατόρια και αυτά τα φαγητά, ρε παιδί μου. Και μετά θα μπούμε στο κομμάτι σπα περιποίηση. Ναι, <laughs> ναι, <laughs> στην πορεία θα σα ενημερώσουμε και γι' αυτά να σα πω ότι υπάρχει μέσα στο και το Ήλια Πάλμσεν Aqua Park, ένα ξενοδοχείο με πρωτότυπη διακόσμηση από καθρέφτε, χρώματα και γεωμετρικά σχήματα. Πρέπει να πάμε και εκεί να το επισκεφθούμε. Βρίσκεται μέσα και αυτό στο καταπράσινο δάσο και έχει άμεση πρόσβαση στι εντυπωσιακέ εγκαταστάσει του Ριβιέρα Ολύμπια, στην παραλία τη Πισίνη και το Aqua Park. Το κάθε ένα ρε παιδί μου έχει το δικό του χαρακτήρα, Αυτό είναι ακριβώς. ωραία είναι αρμονισμένο με το σπότ στο οποίο βρίσκεται και καταλαβαίνει, και από εκεί που μένει και από το γύρο-γύρω, ποια είναι έτσι η φιλοσοφία του. Αυτό ακριβώ. Είναι πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, εμεί εδώ παλεύουμε γιατί μα ξεπέρασε μέχρι και η τεχνολογία του Facebook. Είμαστε αυτοί. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Ούτε και ξέρουμε αν γίνεται αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Αλλά θυμάμαι ρε παιδί μου τότε που ξεκίνησε το 2007-2008. Πόσο απλά τα πράγματα. Πολύ απλά. Ούτε αυτά, ούτε φωτογραφίε, εξωφίλ, αυτά είναι προφίλ. Είχαμε, Μα κάνανε poke, κάναμε κι εμεί poke και μετά ήταν η μόδα Ποκ, που, που κερνάγαμε ποτά. Ποκ. Το θυμάστε αυτό. Είχε και αυτό. Α, αυτό δεν το θυμάμαι. Έλα, δεν το θυμάστε αυτό. Ποιο κέρναγε ποτά. Δεν το θυμάμαι. Πο... Στο Facebook, πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι να είμαι και Δεν ανακαλώ. τα θυμάστε αυτά. Ήταν η φάση του quiz. Ναι. ποτό είσαι τι χαρακτήρε από σειρά, τι καφέ, ναι, είσαι ναι, αυτά ναι. που ήταν κουιζάκια. Και μετά ήταν και τα κεράσματα. Θυμάμαι. Έχει ένα δώρο από τον τάδε που σου λέγε μου είχαν κάνει ποτέ τέτοιο δώρο. Είχε κάνει εσύ. Ποτέ. Χρωστά και εκεί <και η> δώρα. Ωχ, <laughs> oh, Παναγίτσα μου και Χριστέ μου. Τη Μιχαλούς χρωστάω. Ναι, αυτά το. δεν ξεχνιούνται. Είσαι ανοιχτή στο σύμπαν. Στο έχω ξαναπεί. <laughs> <laughs> αχ, για να μην έχετε κι εσείς κανέναν ανάγκη. Για να μην σα τα κοπανάνε συνέχεια, παιδιά, να γίνετε καλοκαιριστέ. Σίγου mm. καλοκαιριστέ. Ε, γιατί για έναν καλοκαιριστή, δεν έχει σημασία αν θα πάει διακοπέ ή όχι ή πού θα πάει. Ο καλοκαιριστή απολαμβάνει το καλοκαίρι παντού, ακόμα και στο σπίτι του. Αν είσαστε λοιπόν και εσεί καλοκαιριστέ, το Vodafone Seagull ετοίμασε για εσά το νέο πακέτο Seagull Καλοκαιριστέ που προσφέρει απεριόριστα data για ένα μήνα με 10,9 ευρώ και για πρώτη φορά μοναδικέ προσφορέ με όφελο έω 300 ευρώ. Ναι. Άκου τώρα να δει, γιατί έχει εδώ πέρα α πούμε. Μ... Προσφέρει περισσότερα δέντρα, όπω σα είπα, και μοναδικέ προσφορέ σε Sky Express, Blue Star, Coffee Island, e, Plaza App, Milo Project, Buffalo Gelato και σε πολύ πολύ αγαπημένα brands. Οπότε λοιπόν, μπείτε να τσεκάρετε τα πάντα. Ανακαλύψτε το νέο πακέτο ΣΥΓΙΟ καλοκαιριστές στο MySQUAP σε κάθε κατάστημα τη Vodafone. Όλε αυτέ οι προσφορέ είναι τέλειε. Τέλειε όταν τι χρειάζεσαι. Ναι, και όσοι έχουμε υπάρξει και φοιτητέ με ΣΥΓΙΟ και τέτοια, έχουμε περάσει καταπληκτικά. Συνεχίζετε εσεί τα μηνύματά σα στο Viber, στο mm -hmm. 698 104 104 να στείλω την καλημέρα μα στο Λευτέρι, στη Μαρίνα α, και στο Μιχάλη που έχει στείλει την καλημέρα του και λέει Καλημέρα μα πάρεις όπω κάθε μέρα. Μα δίνεται μια γουλιά ελπίδα πριν τη δουλειά. Υπάρχει ακόμη μια γουλιά ελπίδα, αισιοδοξία ε, που μπορούμε να πάρουμε. Είναι διαθέσιμη αυτή η γουλιά, είναι έτοιμη. <laughs> Πάμε να τη ρουφήξουμε <laughs> Είμαι Λεοντάρης, Σε κάνω 400 κομμάτια. Είμαι Λεοντάρης και σε πιάνω σαν ζέμπρο που το πιάνει το Λεοντάρι, το πιάνει κατευθείαν και το τρώει και φεύγουν οι Ιένε. Η θαυμαστή φύση και άλλε αδιάφορε ειδήσει από τον μάκι Κάτσαρη. Όχι, ρε κορίτσια, πείτε μου εσεί. Πηγαλί το χι, πηγαλί το χι. Τέτοιο το παιδό, τέτοιο ρεό, παλικάρι, όμορφο παιδό. Δροσερέ μου, μάκι Κάτσαρη. Έλα, Λεοντάρη. <laughs> <laughs> καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. <laughs> Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Μάκη μας. Πώς είσαι? Είμαι μια χαρά, εσείς πώς είστε. Καλά. Τέλεια Άρα, εκεί που είστε καλά. βασικά. Εδώ τώρα τι μας ρωτάς, ε, εδώ εννοείται. Πραγματικά. Ε, εννοείται, εννοείται. Για πέρα. Λοιπόν, έχω, μια, έχω μια είδηση το τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται. Ένα oh. Ωραία. <laughs> Ένας βολιώτης, εργαζόμενος, είχε ένα θέμα με τα πόδια του, παρήγγειλε μέσω ε, κάποια ιστοσελίδα η οποία από ό,τι φάνηκε δεν ήταν και τόσο αξιόπιστη, <laughs> κάποια ανατομικά παπούτσια. Ωραία, τα πλήρωσε 50 ευρώ, Περίμενε τα εμένα να του έρθουν με τα παπούτσια κανονικά. Του έρχεται το δέμα με τα παπούτσια, ανοίγει, βλέπει ότι είναι τυλιγμένα τα παπούτσια με πολλέ εφημερίδε. Στη λήξη τη και βλέπει ένα ζευγάρι κόκκινε γόβε. Σταμάτα. Το μέγεθό του. Όμω. Ήταν στο μέγεθό του, ναι. Τουλάχιστον στο μέγεθό του. Ήταν στο νούμερο του. ναι. Ωραία, μήπως είναι αυτέ οι ανατομικέ. Έχει κυκλοφορήσει τα δεν ήταν οι ανατομικέ γόβε. Ε, πήρε τηλέφωνο εκεί πέρα, από εκεί που ε, παρήγγειλε. Βλέπει ότι το τηλέφωνο το οποίο υπήρχε στη σελίδα δεν ήταν σε ισχύ. Ήταν τηλέφωνο α, κανονικό ή ήταν τηλέφωνο του Τατζικιστάν, ας πούμε. Όχι, ήταν κανονικό <laughs> τηλέφωνο το οποίο όμως δεν λειτουργούσε. Δεν υπήρχε σε ισχύ. Ήταν ένα random τηλέφωνο. Μικρά. Ναι, και τώρα ο καημένο τρέχει με τις, στην αστυνομία. Έχει κάνει τρέχει με τι βόμβε, τι έβαλε και τρέχει πάνω κάτω για τι καταγγελίε. Εντάξει. λέει, εγώ τι πήρα τι φορέ, δεν με νοιάζει. Έχω δώσει 50 ευρώ. Θα... Παιδιά θα τα βγάλουν τα λεφτά του. Ό,τι και να είναι. Ναι. Ανατομικέ, ξανατομικέ, θα τι πάει γόνα. Να προσέχετε πάρα πολύ, ρε παιδιά, με τι online αγορέ. Είναι ωραίο να ψωνεί από το ίντερνετ γενικότερα, αλλά πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό. Ρε παιδί μου, εγώ τώρα πήγα να πω την κακία μου και να πω, αν ήθελα να παραγγείλει ανατομικά παπούτσια με 2 ευρώ λογικό είναι να την πατήσει, αλλά τώρα μισό 50 λεπτάκι. δεν είναι και λίγα Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος κανονικά ας πούμε, Μπήκε, έκανε την παραγγελία, του περίμενε, Φέδια. πλήρωσε Και στο τέλος Να τριπλοτσεκάρετε παιδιά Το έχει πάθει η μου εγώ το είχα πάθει με τον πατέρα μου, ήθελε, είχε βρει κάπου στο ε, από το facebook, γονείς, Άμα τους κολλήσει στο facebook, αυτό που τους διαφημίζει, εκεί τελειώσαμε. Τελείωσαμε. τελείωσε, απομακρύνεται τους γονείς από τα τελεμάρκετε. Τι είναι. ήθελε ο μπαμπάς μάκι μου. Είχε βρει κάτι και καλά για την ψησταριά, oh, ένα πάνω στο μεγάλο oh. χαρτί, ένα oh. μεγάλο χαρτί μαύρο, το οποίο στην ουσία και καλά ε, δεν ε, έπαιρνε ποτέ, τα λίπια και το τρεσπάντων. Λαμπαδιάσατε. Και ε? <laughs> ε, πάλι εδώ, ήταν ριζόχαρτο αυτό. <laughs> ριζόχαρτο ήταν. Ριζόχαρτο μας Άρα, λίγο, <laughs> το αγαπημένο μου πάντω είναι όταν ε, ανεβάζουν ε, στα social media έπιπλα που έχει παραγγείλει ο άλλο, α πούμε, μια πολυθρόνα και έρχεται μια μινιατούρα ή όταν ε, παραγγέλνουν ρούχα. Που παραγγέλνει άλλο το εντυπωσιακό, το φόρεμα, το τεράστιο και έρχεται ένα τύπο απόκρυα. Δεν τίποτα, παιδιά, ναι, πραγματικά. Ναι, 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 ναι. Θέλει προσοχή. Μάκη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να προσέξετε, αγοράζει μάκι ναι. μου. Να προσέξω, βαναϊκό. Έρχομαι γόβα. Ημέρα, καλή μέρα σε ημέρα. Καλημέρα σε όλου και σε όλε. Radio 204,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλή εβδομάδα. Να έχουμε λίγο πριν το ρολόι μα να δείξει. 9. Ε, βρισκόμαστε στον Γκρεκοτέλ Ριβιέρα και εδώ θα είμαστε mm. μέχρι και την Παρασκευή. Εδώ, εδώ που περνάμε τόσο ωραία με τι πισίνες μα, με την ωραία τη θάλασσα, με τα πρωινά που σε λίγο θα κατέβουμε κι εμεί, έχουμε πάρει μια ιδέα τώρα. Μα έχουν φέρει μας άνθρωποι εδώ τα άνθρωποι, πάντα, πάντα που έχουμε είναι εκπομπή, αλλά θα κατέβουμε μετά. Γιατί θε, ρε παιδί μου, να τα βλέπει και όλα απλωμένα. Γιατί γελάς μα Δεν μα αυτά που μα φαίνεται. Θα πάμε κάτω να του αδειάσουμε ναι, και τον μπουφέ. Ναι, ναι, εγώ θέλω να κατέβω. Δεν με νοιάζει να τα διάσω, ξέρει, να τα δω λίγο αυτό το ψυχολογικό που παθαίνω. <laughs> <laughs> να ευχαριστήσουμε πάλι σε αυτό το σημείο τον κύριο Ξάκη Τράσκα. Πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε. Μα έχει κλαβώσει πραγματικά. Ε, ο άνθρωπο από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ και γενικότερα όλο το προσωπικό, όλου του άνθρωπου που δουλεύουν ε, σε αυτό το τεράστιο resort, στην Κρεκοτέλ, με το χαμόγελο στο στόμα, όπου όπου και αν βρεθεί ρε παιδί μου, σε όποιο ε, σημείο και αν βρεθεί, είσαι στο εστιατόριο, είσαι στην πισίνα, είσαι παντού. Παντού Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να σε εξυπηρετήσουν με το χαμόγελο. Και πολύ προσωπικό. Και πολύ... Όχι να ψάχνει ε, και να μην βρίσκει. Όπου και σταθεί και, και βρεθεί, βρίσκει έναν άνθρωπο ο οποίο γνωρίζει τα πάντα. για τα πάντα. Εδώ, για τα πάντα. Λοιπόν, όλα ωραία και καλά τα λέμε, όλα ωραία και καλά τα κάνουμε, αλλά χωρί καφέ δεν ανοίγει το μάτι. Και πού έχει πει για τον καλύτερο καφέ. Πού θα με πα. Χρόνια τώρα. λέει τι να λέμε, έβερε. Ε, ναι. Ε, ό,τι και να λέμε για αυτόν τον καφέ είναι εγγύηση. Και μάλιστα όταν είναι και από τα χέρια από τον, του, από, 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 τα, τα χέρια του Coffee Expert Σταύρου Λαμπρινίδη είναι ό,τι καλύτερο. Είναι top. Θέλω coffee expert για τον καφέ μου. Δεν θέλω απλά να μου φτιάχνουν ένα είναι, καφέ. Είναι και top στο είδο του. Είναι βραβευμένος ο άνθρωπος. Σταύρος Λαμπρινίδης είναι. Εκπληκτικός καφές. Μπείτε τώρα να παραγγείλετε everest.gr Αράμπικα, Ονδούρα, ό,τι θέλετε εσεί. Διάφορε ποικιλίε. Mm -hmm. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αν έχετε αποφασίσει φέτο ότι οι διακοπέ σα θα είναι στι Κυκλάδε, έχουμε να σα κάνουμε την καλύτερη πρόταση που είναι το Villa View Σύφνο στη Σύφνο, βέβαια. Όταν ανακαλύπτουμε κάτι ωραίο, είτε είναι σε μέρο, είτε είναι σε φαγητό, είτε για διαμονή, εμεί θα, θα σα το λέμε. Έτσι. Να τσεκάρετε κι εσεί, να δείτε, μιλάμε για μια τοποθεσία αμφιθεατρική που έχετε θέα μπροστά όλο το Αιγαίο, όλο το νησί, το βλέπετε. Είναι ουσιαστικά αυτή η θέα που σου κόβει την ανάσα, που κάθεσαι μπροστά, χαλαρώνει, αδειάζει, ετοιμάζεσαι. Είναι πλήρω εξοπλισμένη, παιδιά, η βίλα με τέσσερα υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, που σημαίνει ότι είναι ιδανική και για οικογένειε, αλλά και μεγάλε παρέε μέχρι και οκτώ άτομα. Είναι και σε ήσυχο σημείο, αλλά και δίπλα στο κέντρο, με τα κλαμπ, με τα εστιατόρια, με τα μαγαζιά, με ό,τι εσεί θέλετε. Μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram, Villa Sifnos, να δείτε τι φωτογραφίε και θα καταλάβετε ακριβώ τι εννοούμε. Σε λίγο σας έχουμε και My Radio My Getaway φυσικά εδώ στην Κιλίνη, σε αυτό το φανταστικό μέρος που είμαστε κι εμείς, γιατί είπαμε ό,τι απολαμβάνουμε εμείς θέλουμε να το απολαύσετε κι εσείς. Ένα ζευγάρι ακροατών λοιπόν θα απολαύσει τριήμερο στην Κιλίνη, στο απόλυτο resort, στο Riviera Olympia Aqua Park Greek Hotel Mega Resort, με πρωινό, βραδινό και δωρεάν είσοδο στο Olympia Aqua Park. Σε μας. λίγο, <laughs> σε λίγο θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες για το διαγωνισμό για να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Προς το παρόν, 6, 9, 8, 104, 4 και 6 τα μηνύματά σα. Η Ελίζα λέει καλημέρα. Το ίδιο με τι γόβε είχε πάθει λέει και ο παππού μου στην Αθήνα που είχε αγοράσει από τηλεμάρκετινγκ ανατομικά παπούτσια και του ήρθαν γόβε. Και δεν ήταν καν στο νούμερό του. άμαν <laughs> Άρα υπάρχει και έξω μια εταιρεία τηλεμάρκετινγκ που θεωρεί, που ναι, θεωρεί ναι. ότι ανατομικά παπούτσια για παππούδε και για γιαγιάδε είναι γόβες γόβε. <laughs> <laughs> Πραγματικά. Ο Θεοδωρής γελάω πάρα πολύ με το μήνυμα του Θεοδωρή που λέει με την ευκαιρία που είπατε για το βιβλίο με του χάρτε που λέγαμε παλιά που δεν είχαμε τα GPS. Πώ πήγαιναμε και βρίσκαμε παιδί μου Την τάδε οδό, πηγαίναμε στο τάδε σπίτι, με οδηγίε. Και έτσι... με πολλή προετοιμασία από το σπίτι. Βέβαια, Άνοιγες βέβαια. Άνοιγε και λίγες, θα στρίψω από εκεί, θα πάω από εκεί, μετά θα βγω εκεί και έφτασα. Λοιπόν, έπεσε λύση στα χέρια μου ένα τέτοιο βιβλίο. Βρήκα, λέει, τυχαία το βιβλίο με του οδικού χάρτε τη Ελλάδα και το ξεφίλησα. Και κάποια στιγμή που ήθελα να δω κάτι καλύτερα, έβαλα τα δάχτυλά μου στη σελίδα και προσπάθησα να το μεγαλώσω. Έκανε. πόπο. <laughs> Πού oh, φτάσαμε. Είδες, ρε παιδί μου. Πού φτάσαμε. Η αλήθεια είναι πάντω ότι πολλά από τα αντικείμενα τεχνολογία, να πω που εμεί δεν τα έχουμε στο μυαλό μα ωστόσο παλιά, έχουν μπει ήδη σε μουσεία. Δηλαδή αυτά τα Discman με τα CD και αυτά, δεν νομίζω ότι το παιδί oh, σου, δηλαδή, αν oh, τη oh. δώσει ένα σταθερό τηλέφωνο το παλιό με το καντράν. Ξέρει τι είναι, ξέρει πώ το χειριζόμαστε. Ωραία, οριακά θυμόμαστε εμεί το τηλέφωνο με το καντράν. Το θυμάσαι εσύ <laughs> πολύ καλά, Ιωάννα μου, που περίμενε <laughs> από <laughs> πάνω <laughs> ώρε αμέτρητε ω <ως> έφηβη. Το ξέχασε Τι είχα τα σύρμα το. Ναι, αυτά ήταν έτσι. Εγώ τα θυμαμαι θυμάμαι, παιδιά. Λέει ψέματα. Πέντε-έξι χρονών αυτά τα θυμάμαι. Λέει ψέματα. Και να είχα τα σύρματο, εσύ θα ήσουν κοντζαμάν κοπελάρα και θα είχατε εκείνο που ήταν σαν μικρό ψυγιάκι με κεραία. Το άσπρο το Βασίλη, ξεχνά ότι στην πρωτεύουσα ναι. τα είχαμε πρώτη. Τι λε, να λες... στην πρωτεύουσα. Εμεί οι χωριάτε είμαστε χωριάτες... πρώτοι σε αυτά. Μήπω οι χωριάτε καθυστερήσατε και είχατε ακόμα το, το καντρά. Είχαμε το τρρρ. Πάρε εμείς το μηδέν. Στην στη πρωτεύουσα. Καλά, τι γέλιο, Χριστέ μου. Πάρε το μηδέν, δεν σα αρέσει. Πάντω, εγώ πέρα από την πλάκα. Πρόλαβα μπλεγμένε γραμμέ. Αυτό με το μηδέν ίσχυε ή ήταν μούφα. Δεν ξέρω αν ίσχυε. Αυτό δεν ξέρω αν ίσχυε, αλλά πλεγμένε γραμμέ εγώ πρόλαβα. Όχι να ακούσει άκουγες... ξεκάθαρα, αλλά ένα. Καλέ. Κανονικέ συνομιλίε έχω ακούσει. Αυτό ήταν το ντόπλεξ του σπιτιού σου. Όχι. Έξω, άσχετα. Α, δεν ήξερε ποιον ακού. Είχα εντοπίσει όμω ποιο είναι. Ήταν η μία γειτόνισά μα. Ακούσε εσύ, ο κοριό Ιωάννα λέει. Εγώ αυτό ρε παιδιά, αφού κάθε φορά που μίλαγα, μίλαγε και εκείνη. Είχατε επαφέ, α πούμε, θα μπορούσατε να Ναι, τη τόπα, καλέ, τη τόπα. Μου θα πάρω τον νοτέρα να του ενημερώσω. Σώθηκε. Εμεί είχαμε και παλιά, α πούμε, αυτό που λε στο χωριό. Το πρόλαβε εγώ τώρα ω πολύ παιδάκι. Κάποιοι ακόμη να μην έχουν ξεχωριστή σύνδεση. Οπότε να είναι ε, το σπίτι του παππού από κάτω, uh -huh. το δικό μα από πάνω, να παίρνει εσύ και να λέει Για τον παππού είναι, Για τον Βασίλη <laughs> είναι, Για του πάνω είναι. <laughs> Οπότε υπήρχαν δύο-τρει συσκευέ τύπου ντουμπλεξ Αυτή που σήκωνε και κλεί το τηλέφωνο. Μιλάω, μαμά. <laughs> <laughs> Πόπο, κλασικά. Α, ξέρατε, λέει, να πάρετε και με κλειδωμένο καντράν. Πώ γινόταν αυτό, Ρε Πώς Θοδωρή. Πώ κλείδωνε το καντράν. Αυτό δεν το ξέρω. Α, για ενημερώστε μου. Δηλαδή πήγαινε να κάνει το κυκλάκι και δεν. Ε... Α, κάπου μήπω κλείδωνε τύπου κανονικά. Μάλλον. Να μην κινείται. Εγώ αυτό που πρόλαβα είναι που είχαν κλειδώσει μετά τα πενταψήφια και τέτοια, γιατί εγώ ω παιδάκι έπαιρνα πολύ. Πού έπαιρνε, Μπορέ, βασίλισσα. Ό,τι έβλεπα στην τηλεόραση έπαιρνα. Α! Τελεμάρκετινγκ και αυτά δεν έπαιρνα, αλλά ζώδια αυτά τέτοια νυχτερινά μπορεί να περνά. Και αυτό ήταν και ακριβά. Ναι, δεν το ήξερα. Πο, 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 πο. <laughs> έπαιρνε, έπαιρνε, έπαιρνε ω παιδάκι. <laughs> παναγίτσα μου, παναγίτσα μου. Ε, τέσσερα λεπτά ακριβώ μετά τι 9. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα εσεί στο 6-9-8-104-104 και 6. Διαβάζω εγώ παράλληλα και την επικαιρότητα να ε, ξέρουμε τι γίνεται έξω. Πάρα πολλέ φωτιέ. Ε, αυτό για την Κέρκυρα δεν ξέρω πότε έγινε. Προφανώ το βράδυ πρέπει να. Ναι, αυτό ξεκίνησε από χθε νωρί, mm -hmm. αν κατάλαβα καλά, γιατί είδα στο Facebook κάποια μηνύματα έτσι γνωστών και φίλων που μένουν στην Κέρκυρα και ενημέρωναν, α πούμε, συγγενεί ότι δεν έχει εκενωθεί το χωριό μα ή εμεί εκενώνουμε προ τα εκεί, να ξέρετε είμαστε καλά κτλ. Είναι και πολύ δύσκολε ημέρε λόγω του κάψουνα, γιατί ναι, σήμερα θα πάρουμε μία ανάσα, αλλά θα έχουμε ψηλέ θερμοκρασίε. Δηλαδή η ανάσα είναι 38 βαθμοί, δεν είναι α πούμε το... θα πέσει στου 32. Αδιάκοπη μάχη σε τέσσερα πυρηνα μέτωπα, σε ρόδο σε Κέρκυρα και στην Κάριστο και στο Αίγιο. Στο Αίγιο, όπω καταλαβαίνει, στο τσάκ την προλάβαμε χθε, ναι. που φεύγανε hey, οι πυροσβεστικέ. Η βασιλική που ακολουθούσε hey, μια ώρα πίσω μα είπε ότι, είδε ότι τη φωτιά πήγανε κανονικά με τη φωτιά. Ε, hey, Πάντω, συγγνώμη τώρα, να επιστρέψω λίγο στο θέμα με το Λουκέτο στο τηλέφωνο, γιατί με έχει κάπω συγκλονίσει. Έβαζαν, λέει, και η Γεωργία μα το λέει και ο Θοδωρή και ο Κωστή, μικρό Λουκετάκι στο καντράν. Για να μην μπορεί να τηλεφωνήσει, έτσι το κλείδωνα. Έλα, Παναγία μου, κλείνει. Αυτό ήταν ο old school τρόπο κλειδώματο. Όχι τώρα, ξέρει, που πατά δίεση ναι, και δεν ξέρω ναι, 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 ναι. τι. Ναι, ναι. Ήταν ε, με αυτόν τον τρόπο. Συγγνώμη, διαβάζω και κάτι άλλο για να δει ότι είμαστε, ό,τι να είναι σε κάθε περιοχή. Ξαφνικό μπορεί να είσαι καβάλα και σέρε, σίκο ομπρέλα, να αποδοχεί, ξαπλώστε, έσπασε δέντρα. Μάλιστα. Αυτά. Μάλιστα. Μία τρέλα. Καλά μα πάει η κλιματική αλλαγή. Πάρα πολύ καλά μα πάει η κλιματική αλλαγή. Το μεξίνη λε και έχει πέσει πάνω μα η κλιματική αλλαγή. Από όλο τον κόσμο, δηλαδή, η Ευρώπη είναι αυτή που τραβάει τα πάντη. Εντάξει, μάλλον τα είχαμε τα μηνύματα και. Ε, ναι, 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 Μάλλον τα γνωρίζω. Λοιπόν, στείλτε μα και παραγγελίε, παιδιά. Τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Όλα αυτά που θέλετε να μα πείτε στο 698 104 και 6. Φύγαμε για μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα σε όλου και σε όλε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Αυτό που ακούτε είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δημήτρη Ζουγκαρέζο έρχεται. Έρχεται, έρχεται. Έρχεται από μακριά. Σίγουρα έχει να μα πει πάρα πολλέ Αυτέ λοιπόν, τι ιστοριούλε περιμένουμε. Πώ και, και τι. Φανταστική ιστοριούλα, παιδιά, έρχεται γιατί του έχουν συμβεί τα πάντα και ακόμα μια ναι. φορά. Και φανταστείτε, δεν έχει φτάσει ακόμα εδώ που είμαστε εμεί. Θα είναι αυτέ οι φορέ που ξεκινάει την ιστοριούλα να μα τη λέει όρθιο με παράλληλη αναπαράσταση. Με παράλληλη αναπαράσταση. <laughs> είμαστε λοιπόν στον Κρικοτέλ Ριβιέρα Ολύμπια. Βασίλη μου, δεν είπαμε ότι φταίει η κλιματική αλλαγή για τι φωτιέ. Για τον καύσο να λέγαμε και όλα αυτά για την θερμοκρασία. Δεν μιλήσαμε για τι φωτιέ. Α το μάπα μα. Ναι, εντάξει, βρε μου, εννοείται ότι και ενδεχόμενα και αυτά και γενικά. Υποφέρει η χώρα μα από όλα αυτά μέσα στα χρόνια. Βέβαια. Αλλά η κλιματική αλλαγή είναι κλιματική αλλαγή Βέβαια. και έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Είναι πολύ σύνθετη. Καλημέρα να πούμε και στο Γιάννη που λέει: Καλημέρα, καλά να περνάτε εκεί. Ε, βάλτε μα λίγο το καράβι, το φεγγάρι που είναι και επίκαιρο. Καλημέρα να πούμε και στον Ηλία που λέει: Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό και έπαιζε το Big Brother, το παλιό το ορθόδοξο με τσάκα. Μου ερχόταν μηνύματα στο κινητό με τα τελευταία νέα από το reality. Χρεώσιμα αυτά. Φυσικά και δεν είναι χρεώσιμο. Όπω ρε παιδιά, γραφόμασταν τότε ας πούμε, να σου έρχεται το ζώδιό σου. Να αυτό, τα ringtones. Τα πληρώναμε. Αυτό που άκουγε ο άλλο όταν σε καλούσε. Όλα με χρέωση. Όλα τα πάντα. Εδώ η Βασιλική λέει καλημέρα, παιδιά. Καλά να περάσετε. Πείτε μα λίγο για τα δωμάτια εκεί στο Κρικοτέλ. Μίλα. Ε, τι να πούμε τώρα. Καταρχά θέλω, θέλω να σα πω ότι είναι όλα έτσι διαμορφωμένα. Ε, που βλέπει θάλασσα. Δεν έχει τίποτα μπροστά να σε πει. Δεν πέφτει σε τείχο και τα σχετικά. Με Όχι. Τίποτα. Ε, είναι πολλά δωμάτια που έχουν και λίγο από τον κήπο, τον υπέροχο. Τον τεράστιο, Το τεράστιο κήπο. Τον τεράστιο, τεράστιο. Αυτό κήπο. Και είναι μόνο από τη μεριά που βλέπουμε εμείς. εμεί. Δεν σα μιλάω για άλλου εκεί που έχει μέσα δέντρα, δάση και τέτοια. Ε, αλλά όλα βλέπουν θάλασσα. Θάλασσα, πισίνα μπροστά. Είναι ανοιχτό, έτσι διαμορφωμένο μπλε. το οριζόν που είναι όλο ανοιχτό μπροστά, οπότε λοιπόν όλοι απολαμβάνουν τη θέα, όλοι απολαμβάνουν την ηρεμία τη θάλασσα. Μέσα τα δωμάτια είναι όχι απλά λειτουργικά και υπέροχα διακοσμμένα. Μεγάλοι στα... χώροι άλλοι. Μεγαίλοι χώροι. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ βασικό έχει και το παιδάκι. Έχω βέβαια. Και το παιδάκι και βολεύει πάρα πολύ Με και στάξεις, αγάπη μου. Και τα μπάνια είναι. <laughs> Και το μπάνιο είναι μεγάλο και ο χώρο και το, το κρεβάτι αυτό το, το, το τεράστιο που κάνει τον ονειρεμένο τον ύπνο. Απλωθήκατε. Ε? Απλωθή... <laughs> Απλώνεται. Εγώ εκεί πεταμένη σε μία γωνίτσα. <laughs> Πε το μου ότι σε στριμώχνει το 20 κιλά, παιδάκι σου. Ρώτα, ρώτα ανθρώπου που έχουν και 15 κιλά, παιδάκι. Όχι και 20 παναγία. Μου. Α, δεν και 15, 15 κιλά, παιδάκι. Ναι. παιδάκι μωρέ. Ε, σε πετάνε εκτό ε, ε, για πλάκα. Μπράβο. <laughs> <laughs> μου αρέσει Χάρηκε, που σου κάνει και αυτή. Ναι. <laughs> Αμέ, φυσικά που θα κοιμηθεί η μαμά. Είμαστε καλά τώρα. <laughs> ναι. ναι. Αχ, κακό μοίρα μου. <laughs> Τα καλύτερα σε φέρνω. <laughs> Παιδιά, πόσε ατάκε που μα λέγανε οι δικοί μα και του κοροϊδεύαμε και τι λέμε εμεί. Εσύ τα έχει πει όλα τώρα σε πέντε λεπτά πριν είπε. Το παιδί μου ένα μου το φέρετε πίσω που πήγε εδώ, ναι, πίσω από την κολόνα. Ναι, πίσω από την κολόνα. Η <laughs> που μου λέει Μαμά το Τώρα σου έρθανε να τα κάνω. Ναι, ναι. <laughs> το φυσικά και τώρα. <laughs> τι πάει να πει. Όλε οι ατάκε που μα έχουν επιγονεί μα καρμπών. Mm. Λε, και αυτό το κλασικό. Μην κάτσω εγώ μια φορά. Τι με δε, με έδε τώρα, μόλι έκατσα, μα ματσίσα. Κάτσε ρε, παιδί μου τη λέω να κάνω. Κάτσε ρε, παιδί μου να μην κάνει. Τι, <laughs> τι τραβά, παιδί μου. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τα μηνύματά σα στο Viber. Σε λίγο θα δώσω και το ταξίδι μας για την Κιλίνη. Ωραία θέση. Μέχρι να το δώσει να δούμε έτσι λίγο τι γίνεται στα showbiz μα, στα τηλεοπτικά Θέλω πάρα μας, πολύ. στα θέματα. Καταρχάς, να πούμε τηλεοπτικά, να πούμε λίγο τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά. Ε, από ό,τι κατάλαβα κλειδώνει το πάνελ της FaceCorda για το 12-2 με Άγγελο Βουράκη, με τον οποίο ακούσαμε αυτέ τι μέρε ότι θα είχε πάρει μεταγραφή για τη Ζήνα Κουτσελίνη, παίχτηκε ένα ολόκληρο ζήτημα. Βγήκε ο άνθρωπο, τοποθετήθηκε, είπε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Συνεχίζει κανονικά με τη ΦΕΙ, αλλά μάλλον όχι με του ατέρια του, γιατί ήταν και στι δύο εκπομπέ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που τον mm -hmm. ακούμε πια από τα Χριστούγεννα σχεδόν για τη ΦΕΙ. <laughs> νομίζω, <από, laughs> νομίζω, ότι κλείδωσε εκεί πια. Από νωρί, Μάρτζι που επιστρέφει, επιστρέφει στο Sky έτσι, mm -hmm. στην πρωινή ψυχαγωγία. Και διαβάσαμε τώρα τελευταία και το όνομα της Εύης Φραγκάκη από την εκπομπή πάλι, της Ελένη Σολάκη. Τη Μαρία. Τη Μαρία, συγγνώμη. Τη Μαρία. Ναι, ναι. Την αδερφέρα. Είναι αδερφέ, ναι, ναι, ναι. σωστά και μοιάζουν κιόλα. Α, μάλιστα. Οπότε, μάλλον, θα έχουμε έτσι το δίδυμο mm. από την Τζολάκη Κωνσταντάρα, Φραγκάκη. Συγγνώμη, παιδιά. Στην Τζολάκη, ποιο έχει μείνει. Να δούμε τώρα, θα το χτίσουμε από την αρχή αυτό. Α, θα χτιστεί από την αρχή η εκπομπή αυτή. Προφαν, ε, μα νομίζω ότι εκτό από το Μιλιόγλου έχουν αποχωρήσει. Α, μάλιστα. Ο Κωνσταντάρα, η Φραγκάκοι πήγαν από εδώ. Οπότε, εκεί μάλλον, μιλάμε για μια νέα εκπομπή, νέα πρόσωπα ενδεχομένω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, κλειδώνει το 12 με τη face to sky και αυτή τη σύνθεση. Και η Τσολάκη τελικά θα πάει καθημερινό, ή μένει Σαββατοκύριακο, ή δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Νομίζω ότι μετά την αποχώρηση τη Μαγκύρα, ε, το πιθανότερο είναι mm. να μετακινηθεί στο πρωινό. Και λέγαμε τότε, όταν έτσι ακουγόταν αυτό το ντόμινο ότι στο Σαββατοκύριακο στο Open, μάλλον θα μεταφερθεί η εκπομπή τη Αλιμπέρτη που έπαιζε στον, στον αντένα. αντένα. Η οποία. Δεν ξέρω αν είναι επανάληψη, αλλά είδα ήδη τώρα να παίζει Σαββατόκυριακο πρωί στον αντένα. Μήπω έτσι γίνεται α, λίγο. Τι άλλαξο αλλαγέ είναι αυτέ, Ρεπέντα. Είναι λίγο αυτό το νέο σκηνικό που δεν το έχουμε συνηθίσει. Γιατί η εκπομπή σου λέει ανήκει στην Barkinwell στον αντένα. Την παίρνει η Barkinwell από τον αντένα, την πάει στο open. Την πάει όπου θέλει. Δεν ήμασταν πολύ συνηθισμένοι mm. ακριβώ σε αυτά. Είχαμε τι εκπομπέ δεμένε πιο πολύ με τον παρουσιαστή. Λέγαμε φεύγει Αλιμπέρτη, να πάρει α πούμε και το κόνσεπτ την εκπομπή τη. Τώρα έτσι λίγο αυτά. Και βέβαια απόνερα survivor. Ε τελειώσει ποτέ. Δεν ποτέ δεν θα αφήνουν στην ησυχία μα, ρε παιδάκι μου. Έξι, επτά μήνε δεν ήταν εκεί πέρα. Κοίταξε να δει τώρα. Θέλουν, Έχει γίνει προφανώ ένα λάθο με τι παραγγελίε και φτάνουν ακόμη οι λόκαλε με τα σάντουιτ, έχουν αποχωρήσει οι παίκτε. Συγγνώμη, τι έχει γίνει με την Κατερίνα Δαλάκα. Είδα ένα βίντεο που βγήκε στην. έβγαλε ίδια στη δημοσιότητα. Βέβαια. Και στην ουσία έδωσε τον, προ... τον πρώην σύντροφό τη ότι εκείνο θα δώσει τη δημοσιότητα που φαίνεται ότι τρώει το σάντουιτ. Αν κατάλαβα καλά, κυκλοφόρησαν κάποιε φωτογραφίε από ένα λογαριασμό που λέγεται Batman στο Twitter που τη δείχνει με κάποια σάντουιτ στο χέρι. Ε, όσο ήταν εκεί. Νομίζω ότι η Batman λέγανε. Ε, Πόσο στο πω, ρε, παιδί μου, είναι το χαρακτηριστικό πούμε, του συντρόφου ah, τη. Α, μάλιστα. Οκ, okay, okay, γιατί και εκείνη βγήκε και με το βίντεο τη είπε: Οι φωτογραφίε αυτέ υπήρχαν στο κινητό του Local και στο κινητό δικού μου ανθρώπου, mm -hmm. ο οποίο πλήρωσε για να πάρω αυτά για τα, να φαγητά. Τώρα, τα φαγητά. Τώρα, πώ κάποιο. Ο, ο ίδιο οποίος... το διέψευσε, βέβαια. επειδή ναι. δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Εγώ ξέρω τι λέω, ρε παιδάκι. Αφού θα τα ξαναβρείτε, γιατί κάθεστε και βρίζεστε τώρα και μετά θα. Αφού τώρα που μιλάμε, μπορεί ήδη να τα έχετε ξαναβρει. Ναι, αφού που τώρα που μιλάμε, έχει δίκιο ο Βασίλη, μπορεί να τα έχετε ήδη ξαναβρει. Γιατί ξεφτιλίζεστε έτσι. Πάντω, αυτό με τι φωτογραφίε, ρε παιδί μου, είναι λίγο χοντρό, γιατί για να πληρώσει κάποιο για να φάσει εσύ το survivor, θα είναι κολλητό σου φίλο, η σχέση σου, η οικογένειά, οικογένειά σου. Δηλαδή, από αυτού, ποιο το μετάνιωσε και διέρευσε τελικά τι φωτογραφίε. Ολόκληρο πληρωμένο ήταν, δεν είχε, σκοπ... δεν είχε, λόγο να το κάνει Λόκολλε, τόσο πού καιρό. Και πού πάει μετά. τώρα ολόκληρο να δώσει φωτογραφίε ήταν ήταν λίγο περίεργο. Ah. φέτος, Φέτο ε, σφάζονται ακόμα. Ah, ah, ah. Με τα σάντουιτ, ποιο έφαγε, ποιο δεν έφαγε, ποιο είχε. Το θέμα είναι ότι φέτο. Είχε... Πολύ φαγητό. Πολύ ε, φαγητό. ενώ παράνομο, σύμφωνα με τους κανόνες του Survivor. Πολύ κινητό. Πολύ κινητό. Και επίσης, και μετά αυτοί που μείνανε, έτρωγαν. Ρε παιδί μου, τώρα υπήρξε μία... εφτάρια δηλαδή. Ναι, γιατί τώρα σου λέει και ο άλλος, Νιώθω μια δική, α πούμε. Ε, εγώ αποχώρησα γιατί έτρωγα και οι άλλοι μένουν πίσω και απλά δεν του έπιασαν. Mm. ή δεν βρέθηκε κάποιο να του καταγγείλει και να επιμένει. Ναι ναι, 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 ναι. Λίγο πήγαν να το παίξουν φέτο με του δικού του κανόνε. Μαζευτήκανε δηλαδή στο σαλόνι του Ατζούν, όπω μα είπαν. Και είπατε, τι θέλετε να έχουμε από ποινέ. Αποχώρηση. Α, πάρα αποχώρηση. Ποιο του φταίει. Ο, Ο, Γι... Ο, <laughs> Ο Γιώργο λέει: Σα ζηλεύω εκεί που είσαστε. Να μην ζηλεύει καθόλου, Γιώργο μου, γιατί σα έχουμε και εσά. Έτσι, για φτιάχνουν. Έχουμε πολύ ωραίο δώρο, και είναι η ώρα να σα δώσω το διαγωνισμό, γιατί ένα ζευγάρι από Ακροατών. Θα απολαύσει ένα τριήμερο στην Κιλίνη, στο απόλυτο ελληνικό resort, σε αυτό που βρισκόμαστε εμείς, Riviera Olympia Aqua Park, Grecotel Hotel Mega Resort, με πρωινό, βραδινό και δωρεάν είσοδο, παρακαλώ, στο Olympia Aqua Park. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι πρέπει να κάνετε, θέλω να στείλετε τώρα μία φωτογραφία στο Viber, που να δείχνει ότι είστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή εδώ και ακούτε My Radio και να τη στείλετε στο 698-104-104-6. Το λέω ακόμα μία φορά. Τέλο στο Viber στο 6984 και 6 μια φωτογραφία που να δείχνει ότι είσαστε συντονισμένοι εδώ και μα ακούτε αυτή τη στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι μα ό,τι και αν κάνετε. Ε, λίγο τη φασούλα σα, αυτό πίνετε τον πρωινό σα καφέ, είστε παραλία, είστε δουλειά ακόμη, γιατί πολλοί άνθρωποι δουλεύουν ακόμη, δεν έχουν βγει όλοι σε άδεια. Λίγο έτσι έχετε θέα, δεν έχετε, λίγο τη φασούλα σα, δείξτε μα τι κάνετε. Η κλήρωση να πούμε ότι θα γίνει την Παρασκευή 28 του μηνό στην εκπομπή τη Κατερίνα και του Χάρη στο πανηγύρι του και θέλω να γίνει χαμό από μηνύματα. Ε, γίνεται ήδη χαμό, κολλήσαν τα συστήματα όλοι βλέπω και ένα μήνυμα μέσα μέσα που λέει «Ρε ούγκα που είναι, έρχεται μωρέ». <laughs> <laughs> έρχεται ο ουγκαρέζος, έρχεται. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Βρισκόμαστε live, έχουμε βιεκτό στούντιο και έχουμε χάρες όπως καταλαβαίνετε. Βρισκόμαστε σε αυτόν τον παράδεισο θα έλεγα εγώ, Γκρικοτέλη Riviera Ολύμπια. Ναι, εμεί οι χειρότεροι, το MAPE Show ήρθαμε εδώ, <laughs> μπορέσαμε, τα καταφέραμε. <laughs> Με κάποιε δυσκολίε στον δρόμο <laughs> όλοι. Δεν το περίμενε, δεν τα έχουν καταφέρει όλοι. Σωστά. <laughs> έχουμε ακόμα. Σωστά. Το βασικό μέρο <laughs> του MAPE το Πεσό βασικό ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Το βασικό μέρο του Μαπεσό. <laughs> αλλά έρχεται, εγώ πιστεύω σε αυτόν. Τι να πω τώρα, <laughs> και εγώ πιστεύω σε αυτόν αλλά έρχεται. <laughs> θα έρθει θα είναι εδώ και περιμένουμε με αγωνία την ιστορία και όλα τα κακά που τον βρήκανε στην έστειλία όλα, όλα, δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Όλα, όλα με την σχετική παντομήμα. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να αναφερθώ σε αυτό το γεγονό, γιατί εχθέ 23 του μηνό, 23 του Ιουλίου συμπληρώθηκαν τα πέντε χρόνια από αυτό το τραγικό γεγονό στο μάτι. Ε, μια μέρα εφιαλτική για όλους δεν όσοι ξέρω, το παρακολουθήσαμε λέξη τότε. Η τραγική μέρα μου φαίνονται πολύ λίγε για όλα αυτά που βιώσαμε και βίωσαν όλοι οι άνθρωποι εκεί. Ε, θα το λέμε και θα το λέμε συνέχεια γιατί δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. 104 ψυχές χάθηκαν ε, για κανένα λόγο. Είναι και... αυτό που λέμε τσάμπα και βέρεσέ. Ε... Πολλοί άνθρωποι τραυματίε οι οποίοι ταλαιπωρούνται ακόμη και σήμερα, εγκαυματίε, πολυτραυματίε. Υπάρχουν οικογένειε που μετά. έχουν χαθεί ε, παιδιά, τα σπίτια του, οι περιουσίε του. Φυσικά οι άνθρωποι οι, Μιλάμε πάνω πάντα από όλα, για τι ανθρώπινε ζωέ που ακόμα βγαίνουν παιδιά στην επιφάνεια ιστορίε που σε ανατριχιάζουν και ανατριχιάζεις ακόμα περισσότερο που δεν ανεξερουθούν για αυτή την υπόθεση. Έτσι τελικά. να το ξεχνάμε. και αυτό, γιατί τελικά δεν έγινε τελικά. τίποτα. Εμείς δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ πραγματικά. Ε, λοιπόν, έρθουμε εμεί εδώ στα δικά μα 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Έλλη Έχω ξαχωρίσει ένα μήνυμα εδώ. Έχουν έρθει πάρα πολλά για τι διακοπέ. Ε, είμαστε από Θήβα, πάμε για δουλειά. Η φάση μα είναι να πάμε δουλειά. Και εδώ ο υπέροχο αυτό μάπα που λέει Καλημέρα, μάπε. Οδηγώ για το γραφείο με χαλασμένο ραδιόφωνο, αλλά σα ακούω από το ίντερνετ. <laughs> Συγχαρητήρια. <laughs> Σε ευχαριστούμε. <laughs> λοιπόν, τώρα... Είσαι ο ορισμό του μάπα. Υποδηγεί πραγματικά... με χαλασμένο ραδιόφωνο και ακούσει από το Ιντερνετ. Και από το Ιντερνετ. Ε, τώρα, για εσά που είπατε που διακοπέ, mm. αν δεν έχετε κλείσει ακόμα και είσαστε τη τελευταία στιγμή, γιατί περισσότεροι είμαστε τη τελευταία στιγμή, μη μου αγχώνεστε καθόλου. Με το αυτοκίνητό σα ή χωρί προλαβαίνετε να κλείσετε εισιτήρια με το Σαντορίνη Παλά τη Μινό του ε, ευχαριστούμε ναι. πάρα πολύ ε, του ανθρώπου ε, ναι. γιατί ε, μα έχουν εξυπηρετήσει άπειρε φορέ, όχι μόνο εμά, αλλά όλο τον κόσμο και έχουν πάρα πολλέ προσφορέ. Ειδικά αυτέ τι μέρε που έχουμε φρικάρει μετά τα πλοϊκά. Όχι, μηνώ online, στέκονται δίπλα σα και έχουν τα καλύτερα. Μπορείτε να ταξιδέψετε, να ταξιδέψετε λοιπόν με το Σαντορίνη Παλά για μήκονο, Σαντορίνη Πάρο, Σύρο, Νάξο και Τίνο. Όποιο και αν επιλέξετε από τα νησιά, θα ταξιδέψετε με ασφάλεια, με πολυτέλεια και την ταχύτητα φυσικά της Μινό online. Επιβιβαστείτε στο υπερσύγχρονο High Speed Καταμαράν Σαντορίνη Παλά, αναπαυτικά. Εντάξει, έχει κάτι χώρους τεράστιους Εκπληκτικού χώρου. χώρους. Ε, έχει και ασύρματο Wi-Fi on board. Ε, ε, πώς... Κοίταξε τώρα επιτέλους. ήταν ένα έτοιμα ετών. Ε, όταν ταξιδεύαμε θέλαμε να έχουμε, ρε παιδί μου, ε, ναι. γι' αυτό το θες Πραγματικά. Επισκεφτείτε λοιπόν www.minon.gr ή καλέστε τον, τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές που σας έλεγα λίγο πριν και ετοιμαστείτε να γνωρίσετε την εμπειρία ταξιδιού που προσφέρει το Σαντορίνη Παλά. Γιατί στη Μινό Online το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή με το που σκέφτε ότι θα ξεκινήσω να ταξιδέψω μέχρι τη στιγμή που θα μπει μέσα στο πλοίο και θα φτάσει στον προορισμό σου και θα ε, ναι. τέλεια. Να πούμε καλημέρα εδώ στου μάπε που συνεχίζουν τα μήνυματά του στο Viber στο 698, 104, 104 και 6. Η Ασπασία λέει καλημέρα. Μέχρι να έρθει ο Ούγκα θα έχει τελειώσει η εκπομπή. Δεν το πάτε το τρίωρο μία από την αρχή. <laughs> μωρέ παιδί μου, όρεξη θα έχει, αλήθεια είναι. Καλημέρα να πούμε στην Πόπη και στο Σωτήρι που λέει καλημέρα μάπε. Γυρίσαμε από ναύπακτο και τώρα πάμε για μπάνιο Σαλαμίνα γιατί έχουμε ακόμη άδεια. Φιλιά σε όλου. Φιλιά και στην ε, Ρούλα στα Χανιά που μα έχει στείλει το καφεδάκι τη, το ωραίο τη το πρωινάκι, το κουλουράκι και βέβαια δίπλα είμαστε εμεί, Ποζάρου, ωρα αμα μα. μας, μας έχει ακούει... στείλει, μα ακούει. Βέβαια, Μπράβο. βέβαια, βέβαια. Μα έχουν στείλει και από το δρόμο οι μάπε, τα καφεδάκια του, τα αυτοκίνητα, πού πάνε. Ε, συγγνώμη, εδώ βλέπω πολύ ζεστό καφέ να παίζει, ε, στα πρωινά καφεδάκια. Ακόμα ζεστό καφέ, ρε παιδιά. Εμεί που Μά πίνουμε το, της το πρώτο καφέ τη ημέρα ζεστό, δεν τα αλλάζουμε, να ξέρει. Να τη συμφωνεί Βασιλική. Ζεστό που είναι τερεθυρία. Εγώ, oh, α πούμε, oh. με βλέπει εδώ στην εκπομπή και στο στούντι που είμαστε με το φρέντο. Α, Έχω το φρέντο είναι το παγωμένο, μου. δηλαδή. Ναι, είναι Να, ο κρύο. Έχω πει το ζεστό μου στο σπίτι, ελληνικό ή κάτι, ας πούμε. α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Α. Ο άνθρωπο που πίνει ζεστό καφέ δεν τα αλλάζει. Έχει μόνο καλοκαίρι. Ναι, είναι συνήθεια. Πάρα πολλά μηνύματα τώρα εδώ μα κολλήσαν. Έχουμε χαθεί, ναι, γιατί έχουν στείλει και <laughs> για τον διαγωνισμό. <laughs> Πάμε για μια έτσι γρήγορη συνταγούλα. Α, μα έλειψε, πεινάσαμε. Γεια έτσι. Η συνταγή της ημέρα από μένα. Μαγειρά, τσελεμένε στα γυναικείο. Πιότι μαγειρεύω, θα το δίνω στα παιδιά πέρυσι που ήμασταν πάλι σε Γκρικοτέλη, είχε έρθει παιδιά ο μάγειρα. Κατέβει ο άνθρωπο ο, ο ίδιο. Ο σεφ που επιμελείται όλα τα, 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 και τα πρωινά και τα μεσημεριανά και τα φραδινά και κατέβει ο ίδιο ο άνθρωπο για να μα δώσει. Γιατί εγώ την έδωσα τη συνταγή με κάνει ναι. ρόμα η Λαϊού. Όχι, όχι. Κατέβει και ο ίδιο ο άνθρωπο να μα ε, πει για τα υπέροχα αυτά φαγητά που ετοιμάζει που και επιμελείται. Θέλω να ελπίζω ότι και φέτο κάποια στιγμή θα μιλήσουμε με τον σεφ να το ρωτήσουμε ε, και βέβαια, εδώ. Βέβαια, βέβαια. Γιατί ταζουν παιδιά τόσο κόσμο και όχι μόνο κόσμο, παιδιά. Που ε, θέλει, με πόσε επιλογέ αυτό. Με πόσε επιλογέ που θέλουν και Είδες, τα ήταν από τα τους. πρώτα πράγματα που μα ανέφεραν παιδικό φαγητό, βέβαια, αυτά, βέβαια, άλλα ό,τι θέλετε παραπάνω και τα σχετικά. βέβαια. βέβαια. Ε, σου θυμίζω εσένα ότι έχει. Ένα σολομό τον πασπατεύουμε δύο εβδομάδε. Θα τον πάμε. Δεν, τον πασπατεύουμε <laughs> το τον Σολομό. Το... Να... να μην πω πώ τον έχουμε κάνει το Σολομό. Το, θα τον πασπατέψουμε, δεν βλέπω να τον τρώμε. Ωραία, ωραία. Σολομό πασπατεμένο. Ναι, ναι. Και είχε και ένα άλλο περίεργο όνομα. Τι ήταν εκείνο. <laughs> το είχαμε φτιάξει αυτό. Το, το, φτιάξει το τουρκικό, ναι. το, το, καλοφάγαμε. Κάνει. το καλοφάγαμε. Οπότε θα αποψήξει Σολομό ή πάμε επόμενο. Λοιπόν, μα την Παναγία θα τον κάνω αυτό το Σολομό. Μα, δεν θα, υπάρχει ε, περίπτωση. Ειλικρινά τώρα. Αύριο έχει Σολομό. Το μενού. Αλλά τώρα έχω βρει παγωτό εύκολο. Α, εύκολο παγωτό. Με παγωτομηχανή? Όχι, χωρί παγωτομηχανή κιόλα. Κατάλαβε. Έχετε, προσ... Έχετε προσπαθήσει να φτιάξετε παγωτό στην παγωτομηχανή? Δεν έχουμε παγωτομηχανή. Εγώ πήγα, είχα πάρει. Τι είχε κάνει? Είχα πάρει παγωτομηχανή. Κατσαρόλα, τι γάνει έχει στο σπίτι και πήγε παγωτομηχανή. Έλα, ναι, όχι. Mm. Ο, ε, όχι, κοίταξε. Τάχεις. Η κουζίνα μου είναι πλήρω εξοπλισμένη. Με τα χαρτάκια του, τα ταμπελάκια του. Τα... Δεν έχουν βγει από τα τι <laughs> τα ταμπελάκια ακόμα. <laughs> είναι εκεί. Κατσαρόλε, ό,τι μπορεί να φανταστεί γυρίκια σαμπρίκια. Τι να τα κάνω τόσα μπρίκια, ρε παιδί μου, Το, το κούρτο αυτό, το πιο μεγάλο. Μπράβος. Ναι, σου. ναι, φαντάζομαι. Και δεν είναι ότι είχα κάνει και γάμο να ότι μου φέρανε και πράγματα. Είχε πρίκα. Από μόνη μου πρίκα, παιδιά. Από μόνη σου. Είδες Αγόραζε μα... 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 η μαμά η κακομήρα μάζευε, μάλιστα. Καλά, μάζευε. εμένα <laughs> δεν θέλω να σου πω τι Από σεντόνια με μονόγραμμα, δαντέλε, κοφτά. <laughs> Σερβίτσια, και... παιδιά, <laughs> να μην <δει> το μάθω. <laughs> σα παρακαλώ. Κάτω στι κούτε, τίποτα δεν είναι. Τα έχουμε στο. Πώ το λένε, στη βιτρίνα, στο σκρίνιο. Είχαν και εσά τρελέγονοι σα παλιότερα να παίρνουν κα σε τίνες με Ναι, Παναγία μου. Γιατί το κάνανε αυτό το δεν πράγμα. Δεν ξέρω. Καν... Εν τω μεταξύ, κάτι χρυσά, κάτι σατέν, κάτι αυτά. Τι... Εμένα δεν που μου άρεσε, άρεσε η βαλίτσα με, με το συνδυασμό με τον κωδικό, την έπαιρνα αυτό. και έκανα τον πράκτορα σπίτι. <laughs> Μόνο μου. <laughs> Εγώ τα έχω όλα αυτά, παιδιά, στην αποθήκη με τη βαλιτσούλα κανονικά του πράκτορα. Αυτό, πλάκα-πλάκα. Λε να έχουν αξία τρομερή τώρα. Τρομερή δεν ξέρω, αλλά. Καλά, τα πράγματα πανάκριβα. Mm. Mm. Για να κάνω μια βόλτα και στην Ελλάδα. Να, να σκοτώσουμε καμιά να... βαλίτσα με μαχαιροπύρουν. Μπορεί <laughs> να σε συλλάβουν να κατέβει ομόνια με τη βαλίτσα και να λε τι λε. <laughs> Φανταστικά θα είναι όμω. <laughs> λοιπόν, πάμε να σα φτιάξω, να σα δώσω έτσι λίγες, λίγα tips για το πώ μπορείτε να κάνετε παγωτό τώρα που είστε στο σπίτι. Καλά, ναι. Χωρί παγωτό. Σταμάτα, ρε παιδί μου. είναι εύκολα. Α, τα υλικά τα έχετε όλοι. Βέβαια. <laughs> Ανοίγω <laughs> το ντουλάπι. Γελάει. <laughs> 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 λοιπόν, ανοίξτε το. Δεν έχετε κρέμα γάλακτο. Στον ντουλάπι θα την <laughs> ναι. έχω. Όχι, στο ψυγείο. 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτο. Με τα λιπαρά τη τι θέλω. Ωραία. Ε, Ξέρει τι δύο σχολέ παγωτού πριν ξεκινήσει να μα φτιάχνει. Τι εννοεί. Η μία σχολή είναι γάλα και η άλλη είναι κρέμα γάλακτο. Ναι. Τα μεν λέγονται τζελάτο, τα δε λέγονται ice cream. Είμαι Βασιλική, τα λέω σωστά. Φορά. Ποιο Πράβομαι. είναι, εγώ τώρα τι φτιάχνω. Και νομίζω κρέμα... είναι Ιταλική και Αμερικάνικη σχολή. <laughs> με κρέμα <laughs> γάλακτο τη φτιάχνω, τζελάτο ή ice cream. Ice cream νομίζω ότι φτιάχνει και με το γάλα είναι το τζελάτο. Εσύ πα ice cream τώρα. Ice cream. ice cream. Άρα είμαι για ice cream. Θέλω 500 γραμμάρια κρέμα γάλα. Θα παγωτό σε <laughs> <laughs> Με τα 35% λιπαρά. Θέλω να έχει λιπαρά. Όταν φτιάχνετε παγωτό, μην παίρνετε με λίγα λιπαρά γιατί δεν πίζει κρέμα. Γίνεται ένα ρομπούλι. Καλά και στο φα. Ξέρουμε εμεί τα λιπαρά θα βάλουμε. Ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα. Μάλιστα. Το ξέρουμε το ζαχαρούχο, έτσι. Αν Άντε ναι, να μην έχει ζαχαρούχο. Πετάξουμε και το σούπερ μάρκετ, θα βρει. Δηλαδή και σαν ένα μινιμάρκετ. Και ένα κουταλάκι τη σούπα σε κύλισμα βανίλια. Αυτό θε. Αυτό θέλω. Λοιπόν, στον κάδο του μίξερ, σε ένα μπολ, με την παγωμένη κρέμα γάλακτο. Να είναι παγωμένη όμω, τη από το ψυγείο, έτσι. Μέχρι να σφίξει και να φρατέψει. Και να, σχημα... να σχηματιστούν αυτέ οι απλέ ε, κορυφές. κορυφέ. Μάλιστα. Κάνει... Ε. να γίνει. Να γίνει Everest. Τι ωραίο που είναι αυτό τώρα που το βλέπω στη φωτογραφία, πω, πω Δεύτερο βήμα. Ανακατεύουμε τη βανίλια με το ζαχαρούχο. Ανοίγει ζαχαρούχο, ναι. το χύνεις κάπου, ναι. ή στο τέτοιο του. <laughs> ε, βάζεις μέσα τη βανίλια. Αρωματίζω. Και χρησιμοποιώντα μία σπάτουλα, θα το ρίξετε μέσα στη σαντιγή που έχουμε φτιάξει. Την παγωμένη. Την παγωμένη με κυκλικέ κινήσει να μην ξεφουσκώσει το μείγμα. Α, να κρατάει αέρα να που Να κρατάει λέμε. αέρα. Οπότε Μάλιστα. απαλά, απαλά το ανακατεύει αυτό. Αδειάζεται όλο αυτό το μείγμα σε ένα μπολ κατά προτίμηση μεταλλικό. Πάντα τα παγωτά τα κάνουν σε μεταλλικό μπολ, όχι πλαστικά για, και γιατί, τέτοια. Γιατί, για να παίρνει καλύτερη θερμοκρασία, α πούμε. Πώς θα σε γελάσω τώρα, αλλά λογικά για να κρατάει την. Καλά, ε, μην, μην γελάσει κιόλα. <laughs> θα το σκεπάσετε με μεμβράνη mm. από πάνω το μπολ και θα το βάλετε στην κατάψυξη. Mm -hmm. Θα το αφήσετε να παγώσει ενδιάμεσα. Θα το ανακατέψετε. Mm. Θέλει να παγώσει τουλάχιστον 6 ώρε εσεί ενδιάμεσα να το τσεκάρετε και να ανακατεύετε λίγο. Για να μην κρυσταλιάσει. Α, οπότε το εγώ πιασες. δεν το παρατάω και φεύγω. Όχι, βέβαια. Mm. Έξι ώρε θέλει να παγώσει, αλλά εσύ ανά μία ώρα πήγαινε να το ανακατεύει. Έχω το αλάρμ εγώ στο κινητό και θα το. Θα πηγαίνει όταν στον... έχω να... βάλει το αλάρμ. Τα ξέρω, πα στη μία α, ώρα, ώρα. πα στι δύο. Δεν, δεν νομίζω ότι θα χαλάσει η μαγιά. Λοιπόν, ε, θα το ανακατέψετε όπω σα είπα, έξι ώρε και όταν θέλετε να το σερβίρετε, θα το αφήνετε εκτό κατάψυξη για 5-10 λεπτά. Α, θέλει. Θέλει. Και επίση θα βάζουμε και το κουτάλι αυτό πούμε, που θα κάνουμε το σκουπ σε λίγο ζεστό νεράκι για να. Μπράβο. Και μετά έχει και διάφορα tips, α πούμε, αν θέλετε να κάνετε με κρέμα λεμονιού. Α, για πε, αν θέλουμε. Να σου το πω τώρα. Λοιπόν, Γιατί σε ένα... λίγο ξενέρωμα μου φάνηκε. Σε αυτό. ένα κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά προσθέτετε χυμό λεμονιού, χυμό πορτοκαλιού, τη ζάχαρη, το corn flour. Α, έχει πολλά υλικά εδώ πέρα, δεν πειράσαι. Λοιπόν, άκου τι πιστεύω. Και το ξύσμα. Ότι... Θα ζεστάνετε το μείγμα. Αχ, καλή αυτό είναι, είναι δύσκολο. Άλλη. Αυτό. Είναι δεν δύσκολο. είναι παγωτό. Α, τι μα έφτιαχνε απλά... τώρα, είναι Σούπα απλά Λεμόνι. Κρέμα Λεμονιού δεν είναι παγωτό. άμα τη βάλτε στην κατάψυξη όμω. Αύριο όμω, άμα θέλετε, θέλω να σα πω και άλλα για παγωτά. Αύριο θα έρθει με τη συνταγή σου και θα είσαι κοστολογημένη. Πόσο κάνουν, ναι. Πόσο κάνουν τα υλικά. Σιγά μου, πόσο να κοστίζει. Πόσο ναι. θα μα βγάλουν την κρέμα. Η κρέμα γάλακτο πόσο έχει, ένα κάτι. Τι, πού την παίρνει την κρέμα ένα κάτι. Όχι. Πόσα χρόνια έχει να πα στο σούπερμάκετ χωρί τη μάνα σου. Μόνη σου, αυτόνομη, με το πορτοφόλιο άνα λαϊου. Πόσα χρόνια. Τρία χρονίκες θα Όχι, τρία ευρώ κάνει. <laughs> Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός σε κάποιο μήνυμα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Δι, μάλλον Μισό λεπτό γιατί δεν βλέπω και καλά. 10 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει. 10. 10 λεπτά, 10 λεπτά. Κανονικά είμαστε στο χρόνο μα, τα όλα μα. Καλή εβδομάδα να σα πούμε και πάλι. Εμεί βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το μαγικό μέρο, σε αυτό το ονειρεμένο μέρο. Πραγματικά τι ωραία που είναι, Ρεπενιά, και τώρα βγαίνει έξω και βλέπει και τη θάλασσα, την έχει στα πόδια σου. Είμαστε στο Γκρεκοτέλο Ριβιέρα Ολίμπια. Έχει μέσα τέσσερα ξενοδοχεία. Έχει το Aqua Park 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Έχει πάρκο δραστηριοτήτων 40.000 τετραγωνικά μέτρα. Έτρα. Έχει αυτό το. Τετραγωνικό, ξέρω, το... τετραγωνικό θα τα πάμε όλα, στο λέω. Παναγίτσα μου, θα με ξεθεώσω. Ναι, ναι, θα σε ξεθεώσω. <laughs> Σήμερα θα κάνουμε. <laughs> Χθε εντάξει, ήμασταν λίγο κουρασμένοι, ήρθαμε, είδαμε ό,τι προλάβαμε το βράδυ. Σήμερα θα γίνει το τούρτο σωστό. Σήμερα θα γίνει το τούρτο σωστό. Και θα ρωτάω κιόλα, πείτε μα πού είναι αυτό, γιατί από εκεί, για τι ώρε, για, για τα πάντα θα τα μάθω. Θέλω να δούμε και λίγο το σπα. Όλα Λίγο. Αυτά που έχει. Πολύ θα το δούμε το σπα. <laughs> αλλά θέλω να με πας να δούμε και αυτό το φανταστικό το ξενοδοχείο που έχει τις, αυτό που βλέπαμε εκεί στην παραλία. Α, μπράβο, προς τα κάτω που αυτό λέγαμε το έτσι το που κάνει το, το ιδηλιακό έτσι αυτό, ωραίο, αυτό, το ρε, ρομαντικό μου, του. Που έχει παιδιά τις ε, υπέροχες σουίδες και τις βίλες είναι πάνω στη θάλασσα. Όχι, όταν λέω πάνω στη θάλασσα, ενώ ότι πρέπει να ανοίγει την πόρτα και να πατάς το... Ναι. στην άμμο. Ε, όλα εδώ είναι κοντά, βλέπεις θάλασσα, βλέπεις το πράσινο. Όλα, τώρα, όλα, όλα. Αλλά, είναι πραγματικά μες θάλασσα. κάτω είναι εναρμονισμένο πολύ ωραία παραλία τη Κιλίνη. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα θάλασσα. πολύ, πάρα πολύ ωραία, ρε παιδί μου, έτσι απλωμένη παραλία. Ωραία. Θα πάρουμε βίντεο, θα πάρουμε και φωτογραφίε στα social media μα. Εννοείται, εννοείται, να τσεκάρετε κι εσεί και βέβαια εννοείται και στο site μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε όλα όπω κάναμε κι εμεί πριν έρθουμε. Καλά, εννοείται. εννοείται. Από νωρί τα χαλαβαδιάζαμε. Ναι. Καλά, ένα μήνα τώρα καθόμαστε και ξέρω, σταλιάζουμε στο Ιντερνετ. Τόσο είχαμε μπερδευτεί, <laughs> λέγαμε θα πάμε πρώτη μέρα και όχι, μετά θα πάμε και όχι, <laughs> στο άλλο να πάμε για μπάνιο. <laughs> Παντού θα πάμε και θα επισκεφθούμε και όλα τα εστιατόρια. Βέβαια. Στείλτε και εσεί στα τελευταία σας μηνύματα στο Viber στο 698-104-1046 για ό,τι θέλετε. Βλέπω εδώ κάτι φωτογραφίες που μας έχει στείλει η Μαρία, η οποία είναι στο γραφείο, πρωινή δουλειά και τα σχετικά. Ε, και ή παιδιά κάτι βγάζει κοινόχρηστα τώρα να βλέπω καλά τα χαρτιά, είναι σε λογιστήριο που αυτέ τι μέρε τραβάνε. Αχ, ο χαμό του χαμού γίνεται. Γίνεται το χαμό εκεί. Βλέπω, ξέρει, αυτά τα μικρά μικρά χαρτάκια σε χρωματισμού. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι έτσι. Λογιστήριο, κοινόχρηστα βγάζει. <laughs> είναι διαχειρίστρια. <laughs> σα <laughs> λείπει ο Γκαρέζο, το ξέρω ρε παιδιά ότι σα λείπει, αλλά έρχεται πραγματικά. <laughs> <laughs> από πού έρχεται, λέει, από την Καπερναού. Ε, ρε παιδιά, τώρα από όπου και να έρχεται δεν θα συνάντησε 5, 10, 20, 100 δυσκολίε και αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή, όλα θα πηγαίνουν normal. Δεν είναι το χρόνο. Μη, του. Μην, μην αγχώνεστε για να μα ακούτε να γελάμε, όλα καλά θα πάνε. Ναι, καλέ, ναι. Τι έχουμε. Τι έχουμε. Α, νομίζω μου έκανε σήμα, γι' αυτό μιλάω. Είμαστε οκ. Okay. Ε, εννοείται ότι θα κλείσουμε, σαν να ήταν, σαν να ήταν εδώ ο Γκαρσία. Εννοείται θα κλείσουμε, βέβαια. Βέβαια, γιατί μπορεί να λείπει ο Δημήτρη, αλλά εμεί μπανε θα ακούσουμε και εδώ στην Πελοπόννησο στην Κιλίνη. Επίση, αν βρισκόσαστε κοντά σε εμά, μου έχουν πει ότι είναι πολύ ωραίο το Αρκούδι. Να πάτε λίγο οπωσδήποτε στο Αρκούδι. Α, διπλανό χωριό είναι διπλανό κάτι. Διπλανό χωριό. Mm. Ελπίζω no. να μην είναι. Fake news. Fake news. Όχι, πάμε... είναι ωραίο το Αρκούδι. 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> Ε, σαν να ήταν εδώ, πραγματικά δηλαδή. Έτσι, έτσι, έτσι. 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 Κλείνουμε λοιπόν με μπανιστήριτζου για τον Δημήτρη μα, τον Ουγγαρέζο που έρχεται. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε έννοια οι μάπε και μου στέλνετε. Επειδή ανεβάζω κάτι φαγητά από το πρωί από το πρωινό, να φάσκεσαι κάτι πουλάκι μου. Άλλο η Ιωάννα μου να φάσκει κάτι. Μη μου αγχώνεστε καθόλου, παιδιά. Για την εικόνα που παρουσιάζει, τα φαγητά που ανεβάζει είναι πάρα πολλά. Οπότε σου λέει να δοκίμαστε τίποτα. Παιδιά, κι όμω τρώει αυτό το κορίτσι που βλέπετε έτσι, κι όμω τρώει. έχω λύσει στο μυστήριο εδώ. Τη Μαρίας Βεβαίως. που δουλεύει σε λογιστήριο μεταφορική δουλεύει oh, η φίλη. Mm. Χάρη και πάρα πολύ με την πανηστηριτζού. Και την άλλη εβδομάδα θα μα ακούει αποτυχίο την ξαπλώστρα τη. Σιγά σιγά. Και μα λένε και για το αρκούδι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέει το μέρο και να περάσουμε σίγουρα μια βόλτα. Μα έχουν στείλει πάρα πολύ για το αρκούδι και λέει να πασαληφτείτε με τι θεραπευτικέ του λάσπε. Πε ah, Πες μου ότι έχει φάση. άγγυλο στο αρκούδι να πάω να, να αργυλωθώ. Εγώ που βρίσκω άγγυλο πάω και γίνομαι, καταλαβαίνει. Μη σε εδώ να γυρνάς πίσω στο ξενοδοχείο <laughs> με κανένα κουβάλα σπιδί, <laughs> να το πάρεις στην Αθήνα ιαματικό. αματικό. <laughs> Κανόνισε, Αυτά... σε παρακαλώ πάρα Αυτή είμαι, ακριβώ. <laughs> <laughs> Στα αυτοκίνητο δεν μπαίνει τέτοιο κουβά, το λέω. <laughs> <laughs> έχουμε που έχουμε τα προβλήματά μα. Τα <laughs> 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 κουβαλάμε και τον Άγιο. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Ήμασταν εδώ σε αυτό το καταπληκτικό μέρο. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Όσοι θα... μπορέσαμε τώρα και όσοι προλάβαμε ναι, από αύριο, λοιπόν... όλοι μαζί και με το παραπάνω. Αύριο, απαρτία, παιδιά. Θα είμαστε Γκρεκοτέλη, Ριβιέρα, Ολύμπια. Μέχρι την Παρασκευή θα βρισκόμαστε εδώ live. Ε, αυτό που ακούσατε ήταν το Μαπεσό, χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. My Radio 104,6. Καλή εβδομάδα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα και Για με τι φωτιέ. Για όλου, γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή. Εμεί θα είμαστε εδώ πάλι το πρωί, πρωτόθεο, 7 η ώρα. Θα σα περιμένουμε όλου. Συνεχίζουμε με ολ Κατσαουσέλου και πάμε να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων με Κατερίνα Μπούκα. Πολλά φιλάκια. Καλημέρα.